Γεια σας φίλοι και φίλες. Τελευταία εκπομπή αφύλακτη διάβαση για το 1997. Και οι επόμενες αφύλακτες διαβάσεις θα είναι πάντα αφύλακτες διαβάσεις. Δηλαδή αυτοί που θα επιχειρούν να περάσουν τις γραμμές, τις όποιες γραμμές, θα πρέπει να τις περάσουν με ίδια ευθύνη. Φίλοι και φίλες, η εκπομπή αφύλακτη διάβαση έσπασε, δεν το λέω εγώ, το ομολογούν και οι μετρήσεις, αλλά το ομολογεί και το πλήθος των τηλεφωνημάτων και το πλήθος των επιστολών, των τηλεγραφημάτων και γενικά το πλήθος των ανθρώπων που μας βλέπει στο δρόμο και μας λέει να συνεχίσουμε. Η εκπομπή αυτή, η οποία έφερε σε φως τις συνομιλίες Χαντζηφώτη Μουστάκη ή Μουστάκη Χαντζηφώτη, οι οποίοι έχουν γίνει ξαφνικά κριτές των πάντων και γύρω από τη συνθήκη του Σέγγεν, αλλά και γύρω από τις δικές μας αποκαλύψεις με τον μπροστάρι της Ορθοδοξίας και μαχητή, τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, έχουν προκαλέσει θόρυβο σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζεται πλέον και σε άλλους τομείς. Συνεχίζεται με νέα πρόσωπα και όπως προβλέπω σύμφωνα με τις απομαγνητοφωνήσεις που γίνονται, που κάποιος καλός χριστιανός, δεν ξέρω πώς, μας έστειλε, θα τραβήξει σε πολύ μάκρος. Τα πρόσωπα που φύγονται και υβρίζονται είναι πάρα πολλά. Και δεν υβρίζονται απλώς, αλλά υβρίζονται χυδαία. Μπαίνει και ένας Παπασκορδάς στη μέση, τον γνωρίζω. Είχε έρθει πολλές φορές στο γραφείο μου, πάρα πολλές φορές, με κάτι επιστολές εναντίον του Μητροπολίτη Νέας Σμύρνης. Εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα μέσα στις συνομιλίες, δεν είναι ανάγκη να παρουσιάζονται όλα τα χαρτιά. Και βασικά, επειδή θέλω να αρχίσω με τον κύριο Μουστάκη, τον αγαπητό μου φίλο τον κύριο Μουστάκη, τον Γιώργο τον Μουστάκη, να τον πληροφορήσω τούτο. Με υβρίζει κάπου και λέει επιτιμητικά λόγια για την τηλετόρα. Θα του πω μόνο ένα. Θυμάται πόσο καιρό ήταν μισθοδοτούμενος με δελτίο παροχής υπηρεσιών από την τηλετόρα. Και θυμάται τον λόγο που του είπαμε stop τις εκπομπές. Μήπως θυμάται. Θυμάται πόσο καιρό έγραφε στην ελεύθερη ώρα της Κυριακής. Εάν δεν θυμάται και αν τα αμφισβητεί, στην επόμενη εκπομπή θα ζητήσω από τα λογιστήρια των δύο εταιριών, της Ελληνικής Τυπογραφίας και της τηλετόρα ΑΡΕ, τις σχετικές αποδείξεις, τα δελτία παροχής υπηρεσιών που έδινε ο κ. Μουστάκης. Και δεν πρέπει να υβρίζει την τηλετόρα, η τηλετόρα του είχε ανοίξει τις πύλες της, ή στην τηλετόρα ήρθε εδώ και μιλούσε συνεχώς και στην ελεύθερη ώρα της Κυριακής έγραφε. Ας θυμηθεί, ειδικά από την τηλετόρα, γιατί σταμάτησε. Και για να μην νομίζει ότι αφήνω αμφιβολίες ποικίλου περιεχομένου, του λέω ότι σταμάτησε, διότι σώνει και καλά, ήθελε να μας παρουσιάζει έναν καθολικό ιερέα κάθε τόσο στις συνεντεύξεις. Όχι ότι έχω τίποτα με τους καθολικούς, δεν έχω τίποτα, αλλά ο σκοπός αυτού του καναλιού είναι άλλος και δεν έχει ξεφύγει μέχρι σήμερα από τον δρόμο της Ορθοδοξίας και το λόγο της αληθείας, όπως αντιλαμβάνεται το έθνος και η Ορθοδοξία. Πολλές οι επιστολές, όπως είπα, πολλά τα παράπονα, πολλά τα ερωτηματικά και σε μένα και στον μόνιμο πλέον εδώ συνεργάτη της εκπομπής και θα τραβήξουμε, είπα, πάρα πολλούς μήνες, τον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα, αυτόν τον αρχιμαντρίτη ο οποίος δεν λογάριασε τίποτα και γράφω και ένα άθρο στην εφημερίδα ότι καλά, για κάποιους οι οποίοι με παίρνουν και μου λένε ναι παιδάκι μου κάτι δεσποτάδες, τα λες καλά το ένα το άλλο, αλλά μην λες το όνομά μου, μην λες εκείνο, μην λες τ' άλλο. Καλά, ο Καλύβας, έτσι το λέω μεγαλόπρεπα, δεν έχει δεσπότη. Δεν έχει να φοβηθεί τίποτα ο Καλύβας. Κι όμως δηλώνει ότι δεν έχει να φοβηθεί. Ένα πιάτο φαγητό θα το φάει.
φιλόλογος είναι, ιστορικός είναι, θεολόγος είναι. Πολλοί πολλοί να το αφαιρέσουν, να τον διώξουν από την Εκκλησία, ας τον διώξουν. Γιατί λοιπόν τα θέλουμε όλα μελάτα και ωραία και δεν αποφασίζουμε να μπούμε στον αγώνα όλοι, να λέμε δημόσια τη γνώμη μας, δημόσια τη γνώμη μας, για θέματα και για πράγματα που φύγουν το έθνος, που φύγουν τη φυλή και που φύγουν και την θρησκεία του του τόπου. Γεννηθήκαμε Έλληνες, γεννηθήκαμε Ορθόδοξοι και η Ορθοδοξία, αλλά γενικότερα η Χριστιανοσύνη, δίνει πάντα τις προεκτάσεις στα μυαλά των ανθρώπων να σκέπτονται εφόλης της ύλης, εφόλης της ζωής για όλη την πορεία. Οι γνωστές, όπως ξέρετε από τις προηγούμενες εκπομπές, από μαγνητοφωνήσεις, έφυγαν πολλά πρόσωπα, πάρα πολλά πρόσωπα, και βασικά σε ένα σημείο ο κύριος Μουστάκης, ούτε λίγο ούτε πολύ, λέει για τον Μητροπολίτη της Φοχίδος ότι είναι ένας άνθρωπος τον οποίον αποκαλεί, ο οποίος είναι ένας άνθρωπος, δεν έχει δώσει ποτέ δικαίωμα για την ηθική του, για την αξιοπρεπιά του, για την ευπρεπιά του, για την θεολογική του σκέψη, και καταντάει ο κύριος, και καταντούν μάλλον στη συνομιλία να φτάνουν στο αποτέλεσμα ο Μουστάκης και ο Χατζηφώτης και να τον αποκαλούν φώκια και να τον αποκαλούν και σε άλλα θέματα ότι τα πιάνει από τον πατέρα Μουλατσότη, ηγούμενο σε μονή στην περιφέρεια του Σεβασμιωτάτου Φωκίδος του κυρίου Αθηναγόρου. Αλλά φίλοι και φίλες, έχουμε ήδη στη γραμμή, πρέπει να έχουμε ήδη στη γραμμή τον Μητροπολίτη Φωκίδος, τον κύριο Αθηναγόρα. Ναι. Ναι. Θα συνδεθούμε, αλλά μέχρι να συνδεθούμε θα ήθελα να δώσω το λόγο στον πατέρα Εμμανουήλ Καλύβα να σας πει και αυτός την καλησπέρα του, να σας πει και αυτός τις ευχές του για τη νέα χρονιά που έρχεται και να σας πει σαν εισαγωγή με τη δική του άποψη και με τη δική του σκέψη που ακριβώς οδηγούν όλα αυτά, όλα αυτά. Ναι. Ναι, καλησπέρα σας. Ναι, σεβασμιότατε. Είναι πως είστε καλά. Την ευχή σας. Κύριε, θα επιθυμούσα, όπως είχαμε πει και προχθές και με κατατοπίσατε σχετικά με αυτόν τον ατυχή υπενιγμό και τον βίο. Ναι. Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, πω... Πάντως Φωκίδος είστε, Φώκια δεν είστε. Τέλος πάντων, αυτά δεν έχω να κάνω κανένα σχόλιο. Μου επιτρέπετε να κάνω έτσι ένα μικρό σχόλιο. Σαφώς ναι. Να επιτρέψετε μου να αποτελειώσω έτσι. Ναι. Θα το εκτιμούσα πολύ. Ναι, σεβασμιότατε, ό,τι θέλετε. Είμαι νόμις ότι δεν πρέπει ούτε να ασχολούμε, ούτε και να απαντώ σε αόριστους, σε ευδείς, αβάσιμους και απαράδεκτους ισχυρισμούς ή ουδήποτε. Τώρα, αν κάποιος έχει κάτι συγκεκριμένο, παρακαλώ ας το παρουσιάσει δημόσια και επώνυμα. Επαναλαμβάνω αυτό. Δημόσια και επώνυμα, αν έχει κάτι να παρουσιάσει. Τώρα, επιτρέψτε μου να πω και κάτι άλλο. Όλοι των βαθμών οι κληρικοί και οι επίσκοποι δεν γίναμε επίσκοποι και κληρικοί για να λύσουμε το οικονομικό μας πρόβλημα. Γίναμε ιερείς και επίσκοποι για να υπηρετήσουμε τον Κύριό μας ταπεινά με τη βοήθειά Του, την Εκκλησία Του, το λαό μας, τον ευγενή και ευσεβή, το κοινωνικό σύνολο και γενικότερα το υπέροχο και σπουδαίο έθνος μας. Φυσικά η
γιατί μπορεί να αισθάνονται διαφορετικά. Αλλά εμείς, το επαναλαμβάνω και πάλι, δεν γίναμε κληρικοί για να κάνουμε μια επαγγελματική καριέρα. Με τη χάρη και τη βοήθεια του Θεού προσπαθούμε να δώσουμε το παρόν στη ζωή του λαού μας και του έθνους μας και της εκκλησίας μας. Αυτή είναι γενικά η απάντησή μου στα όσα. Λυπούμε βέβαια, αλλά τι άλλο να πω, το καταλάβατε. Σεβασμιότατε. Να μην πω τίποτα άλλο, νομίζω με λίγες λέξεις τα είπα όλα. Μπορώ να σας διαβάσω ακριβώς τι λένε. Το διάβασα στο... Ωραία, εντάξει. Ωραία. Μπορώ να σας κάνω δύο ερωτήσεις. Συγγνώμη, ο τοπικός επίσκοπος λέει τα παίρνει, κάπως έτσι. Ναι, ωραία. Και λέει, σας λέει... Σμένος ο τοπικός επίσκοπος, να του πείτε. Σας λέει ο κύριος Μουστάκης και ακούει ο κύριος Χατζηφώτης και δεν φέρνει καμία αντίρρηση. Ο κύριος Χατζηφώτης, ο οποίος είναι εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, στο γραφείο τύπου, ο οποίος παίρνει χρήματα διότι βγάζει και κάποια άλλη εφημερίδα, το οποίο πάλι η γυναίκα εργάζεται για τους σκοπούς της Εκκλησίας και όλα τα συναφή. Αλλά δεν θέλει καμία αντίρρηση να του πει του κύριου Μουστάκη την ώρα που κάνει αυτούς τους χαρακτηρισμούς και για εσάς και για τον κύριο Μουλατσότη, μέχρι εδώ. Πάμε παρακάτω. Όταν, ναι, να τελειώσω. Ναι, παρακαλώ, σας ευχαριστώ. Ακούς να ζητάει ο Μουλατσότης να φύγει από την Επιτροπή των Δογματικών Υποθέσεων, ο Πρεβέζης. Ακούς το παλιωτόμαρο κατά το δεσποτάκι του τι κάνει εκείνη η φώκια, η ζωικιά, τι κάνει η ζωικιά φώκια, τι κάνει αυτή εκεί πέρα που κάνει το μεγάλο διανοούμενο, αυτός τι κάνει, τέλος πάντων. Α, λέει ο Λένεστο. Βεβαίως. Και λέει, από αυτά τα λέει ο Μουστάκης και απαντάει ο κύριος Χατζηφώτης, τι να σου πω, τι θέλεις. Από αυτόν εξαρτάται η ιστορία να κλείσει. Τον άφησε και έκανε τα ρεζιλίκια εκεί πέρα με τα 400 σήματα και τα πράγματα και τι πράγματα είναι αυτά. Και θα την πω τη λέξη, με συγχωρείτε, θα την πω εγώ, θα την πω τη λέξη όπως τη λέει εδώ, γιατί έχει το κείμενο και βεβαίως θα δώσουν λόγο. Παρακαλώ, αν είναι κακό, έχει δεν είναι. Ωραία, δεν τη λέω. Λοιπόν, εντάξει. Να σας κάνω εγώ δύο ερωτήσεις, αν θέλετε. Δεν έχω καμία φτύνη, αλλά στα όσα είπατε. Λυπούμε πάρα πολύ, αλλά δεν θέλω να κάνω κανένα σχόλιο. Ωραία. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω κάτι άλλο. Ο κύριος Μουστάκης και ο κύριος Χατζηφώτης ομιλούν ότι ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατσιώτης, να μάθουμε δηλαδή και τα πράγματα τώρα πώς είναι, ότι έχει πάρα πολλά χρήματα. Και ότι βεβαίως από εσείς τα πιάνετε από τον Μουλατσιώτη. Ο πατήρ Νεκτάριος και οι πατέρες που είναι ιερείς ή διάκονοι είναι διορισμένοι σε χωριάνα και πληρώνται ή προσφέρουν τις υπηρεσίες τους δωρεάν και ζουν από το εργοχειρό τους. Όχι, δωρεάν εδώ. Μάλιστα. Το ήθελα αυτό. Ναι. Άλλη ερώτηση, μια άλλη ακόμη. Ναι. Δεν σας κουράσω πολύ. Ναι, οι πατέρες της Μονής καθώς και οι αδελφές της γυναικείας Μονής, ναι, που τελούν υπό την πνευματική καθοδήγηση του πατρός Νεκταρίου, ναι, έχουν δημιουργήσει ποτέ κάποιο πρόβλημα? Ναι. Γιατί οι προναφερθέντες Μουστάκης και Χατζηφώτης αφήνουν στη συνομιλία. Πνευματική και στην υπακοή κλπ. Μάλιστα. Σεβασμιότατε, είναι γνωστό ότι ο πατήρ Νεκτάριος Μουλατσιώτης, αν και φορεί μαύρο ράσο, το διατηρεί όμως λευκό. Δι' αυτό έχει την τόλμη και το θάρρος που αγωνίζεται για τα μείζονα θέματα της ορθοδοξίας του κεντρισμού. Ο πατήρ Μουλατσιώτης δεν κάνει καλά που αγωνίζεται κατά τις συνθήκες του Σέγγεν. Δεν έχει σωστούς αγώνες. Και μπορεί και καλά κάνει και ο καθένας. Για το θέμα εξεφράστηκε η Ρασύνοδος, έχει πάρει η Ρασύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος απόφαση και ορίστηκε μια επιτροπή σε βάθος να ερευνήσει το θέμα και να επανέλθει. Το έχετε υπόψη σε αυτό. Ναι, ναι. Τώρα εξεφράστηκε. Άλλοι αρχηγοί έχουν εκφραστεί και εμείς στην τοπική μας εδώ εφημερίδα έχουμε εκφραστεί αναδημοσιεύοντες του Αγίου Όρου και κάνοντας και μερικά σχόλια και το καθεξής. Πιστεύω ότι σε αυτά τα θέματα ο καθένας μπορεί να εκφράζεται, και επίσκοποι και κληρικοί και μοναχοί και λαϊκοί. Όμως πρέπει υπάρχει το ορθόδοξο ήθος και ύφος. Ναι, σεβασμιότατε. Και κάτι άλλο ήθελα να σας πω. Ο διάλογος πρέπει να είναι ανοιχτός. Αφού σας ευχαριστήσω για όλα και σεβαστές οι απόψεις του καθενός. Και την υπομονή που είχατε να μας ακούσετε και τις ερωτήσεις. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Εσείς, σεβασμιότατε, να σας ρωτήσω το τελευταίο. Ναι, αν μπορώ να απαντήσω. Ναι, αν μπορείτε και αν θέλετε φυσικά. Ναι, ναι. Μπορείτε πάντα να απαντάτε εσείς. Γιατί απαντάτε το λόγο της αληθείας. Ναι. Αλλά εγώ σας ρωτάω το εξής. Οι επίσκοποι και οι κληρικοί και οι θεολόγοι προσπαθούν. Αν διαφοροποιούνται καμιά φορά, είναι ανθρώπινα αυτά.
Εσείς προσωπικά έχετε κανένα παράπονο από τον αρχιματρίτη Μουλατσιώτη? Όχι, ποτέ, δεν έχω τίποτα. Εγώ τα πάω πολύ καλά. Δεν έχω κανένα. Α, τώρα αν έχουν άλλοι, είναι θέμα. Είναι ορθόδοξος πέρα για πέρα. Εντάξει, δεν είναι ορθόδοξος. Ωραία, εντάξει, αυτό ήθελα. Σας φιλώ το χέρι και εύχομαι κι εγώ και ο δίπλα μου ευρισκόμενος πατέρας Εμμανουήλ Καλύβας κάθε καλό στη νέα χρονιά που έρχεται, επαγαθώ της φιδής και της ορθοδοξίας. Και ο Γιώργος Μεταλλινός εκεί τις όλους. Και ο κύριος Μεταλλινός, ο οποίος εκεί να δείτε τι ακούει, τον λένε μέχρι αλληταριό τον λένε. Δεν πειράζει. Για αλληταριό και αυτός τα πιάνει. Νομίζω ότι όλοι μας είπαν να ακολουθήσουμε το ορθόδοξο ύφος και ήθος. Σεβόμεθα του άλλου την άποψη και να έχουμε μια ευπρέπεια. Αυτό χρειάζεται. Προπάντων η Αγία μας Εκκλησία τα διδάσκει αυτά και η Αγία Γραφή και ο Κύριος τα λέγει καθαρά, ο λόγος χάρτη υπτυμένος, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας. Σας είμαι ευγνώμων. Κύριος μαζί σας, καληνύχτα σας. Καλή σας νύχτα. Πατέρα. Εξαίρετος ο Άγιος Φωκίδας, έχει μόρφωση, ήθος. Ακούγονται πολύ καλά λόγια, ότι αγωνίζεται. Δεν μπορεί κανείς να λέγει έστω και εν κρυπτό αυτές τις κατηγορίες και τους χαρακτηρισμούς. Ναι. Σας ευχαριστώ, αγαπητέ μου Γρηγόρη, που με έχετε δίπλα σας ως συνεργάτη. Και με συγκίνησε αυτό που είπατε στην αρχή, ότι στον αγώνα πρέπει να είμαστε όλοι παρόντες. Βέβαια. Εφόσον είναι θέμα έθνους και ορθοδοξίες. Και ρωτάμε πού είναι τόσοι άλλοι, και θεολόγοι, και αρχιμανδρίτες, και επίσκοποι, και μοναχοί. Γιατί είναι ελάχιστοι αυτοί οι οποίοι έχουν την τόλμη να θίγουν κάποια κακώς κείμενα? Δηλαδή οι περισσότεροι είναι μήμου τους κύκλους τάρατοι περισσότεροι. Στα κελιά τους, ναι. Και στα καλά και τι φοβούνται, τους, στα διαμερίσματά τους. Εδώ υπάρχει προοπτική, σύμφωνα και με μια έκθεση, Τζοβάνι Βέκο, που έχω εδώ, να διαλυθεί το Άγιον Όρος, να εκοσμικευθεί και να γίνει κέντρο διερχομένων, τουριστικό κέντρο. Και φυσικά με τη σύμβαση Σέγκεν δεν αναγνωρίζεται το Άβατον. Είναι δυνατόν η Σέγκεν, η Ευρώπη, να αναγνωρίσει μια ολόκληρη Χερσόνησο Άβατη? Και άρχισαν τον αγώνα για την κατάργηση του Αβάτου και Ελληνίδες και Ευρωπαίες υπουργίνες εδώ και δύο μήνες. Σε αυτά, πατέρα Εμμανουήλ, θα μου επιτραπεί να πω δυστυχώς ότι μόνο οι μουσουλμάνοι τα έχουν λύσει τα θέματα αυτά. Να, δεν σηκώνουν καμία κουβέντα γύρω από τα θέματα της θρησκείας τους και γύρω από τα θέματα της παιδείας τους. Και όταν οι Αμερικανοί είχαν πάει στη Τζέντα, αν θυμίσετε στον πόλεμο που τότε που είχαν αυτές τις, με το Ιράκ και με όλες αυτές τις ιστορίες, και προσπάθησαν να πάνε να διαταράξουν την ησυχία τους των ανθρώπων της Σαουδικής Αραβίας, τα βρήκαν πάρα πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Ξέρουν τι πιστεύουν και το υποστηρίζουν αυτό. Πήγε, φίλες, οι διάλογοι είναι σκληροί και μπορώ να πω ότι είναι και μία φράση παλιανθρωπίστικη. Πατέρα Εμμανουήλ, ναι. Πριν προχωρήσω στη συνέχεια, η Εκκλησία της Ελλάδος έχει αφορήσει το Πετατζάκι? Είχε την πρόθεση, αλλά τελικά κάποιοι παρενέβησαν και δεν έγινε ο αφορισμός. Δηλαδή παρέστη κάποιος στην κηδεία. Μάλιστα. Αλλά η Εκκλησία της Ελλάδος έχει αφορήσει ξανά το Πετατζάκι, ναι ή όχι? Νομίζω όχι, δεν είμαι απόλυτα σίγουρος. Εγώ πιστεύω ότι έχουν προχωρήσει αφορισμό, θα μας το πούνε πιο ειδικοί. Αλλά είναι δυνατόν. Οι οποίοι θυμούνται. Είναι δυνατόν. Ένας ο Κατζατζάκης σε μια στιγμή. Αντίχριστος και πλάσιμος. Εγώ λέω ότι είναι ένας πάρα πολύ καλός λογοτέχνης. Είναι δυνατόν όμως αυτός ο λογοτέχνης, ο οποίος ούτε λίγο ούτε πολύ ομολογεί στα βιβλία του ότι ο Χριστός δεν εσταυρώθηκε, αλλά είχε, με συγχωρείτε για την άκομψη φράση, γκόμενα τη Μαρία Μαγδαληνή, ναι, ναι, την οποία πήρε και πήγανε και περάσανε καλά στη Ρώμη για το υπόλοιπο τη ζωή του. Είναι δυνατόν αυτόν τον συγγραφέα, τουλάχιστον μπορεί να το πιστεύει, να τον επαινεί ο κύριος Χατζηφώτης? Να τον επαινεί ο κύριος Χατζηφώτης, ο εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής ορθόδοξης εκκλησίας, ο άνθρωπος ο οποίος ζει από την εκκλησία, γιατί εμείς ζούμε για την εκκλησία. Ακριβώς. Ο κύριος Χατζηφώτης ζει από την εκκλησία, μισθοδοτείται από την εκκλησία.
Και δεν το λέω αυτό βάσει ότι είπε ο κύριος Χατζηφώτης και δήλωσε ότι εσάς συνεργούντος και μου, λέει ο Χατζηφώτης, σας έδιωξε από τον αδιαφωνικό σταθμό της Εκκλησίας και σήμερα είχε γιομίσει η Αθήνα, δεν ξέρω αν τον είδατε, μια προκήρυξη για εσάς ότι επιστροφή του Καλύβα, επιστροφή του Καλύβα στην... στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Ας μου πούν τι κακό τους έκανε. Λοιπόν, δεν τους κάνατε κακό, καλό τους κάνατε, αλλά επειδή διαφέρατε, δεν μπορούσαν να σας ανεχθούν, λοιπόν. Είναι δυνατόν, λοιπόν, ο κύριος Χατζηφώτης, επαναλαμβάνω, να είναι υπέρμαχος δημόσια του Καζαντζάκη, όταν ο Καζαντζάκης λέει όλα αυτά, μπορεί να είναι. Και υπάρχουν μέσα εδώ πέρα που βρίζει τον Αντρουλιδά, τον Αντρουλάκη του συνασπισμού, ο κύριος Μουστάκης, που φτάνουν στον εναντίον του Σωτηρόπλου, που έχει το μοναδικό ήθος ο Σωτηρόπλος, ο Νίκος Σωτηρόπλος έχει μοναδικό ήθος στην Ελλάδα ως θεολόγος, ας πούμε, και σηκώνει απάνω στις πλάτες του βιβλία ολκής, τα οποία οι τόμοι που έχει γράψει για τα δύσκολα χωρία της Αγίας Γραφής δεν έχουν ξαναγίνει ποτέ παγκοσμίως καμία, δεν έχουν επιχειρηθεί να γίνουν και τώρα κάνει τις Παλαιάς Διαθήκες. Είναι δυνατόν να τα βάζουν με όλους αυτούς και είναι δυνατόν αυτός ο άνθρωπος που λέγεται Χατζηφώτης, εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος, και να το πω και με συγχωρείτε για τις άκομψες φράσεις, τις λέω εγώ, τις λέει εδώ πέρα. Ακούστε, φίλοι και φίλες, και τι σημασία μιλάνε για τον Καζαντζάκη και τι σημασία έχει αυτό, λέει ο Μουστάκης, τι σημασία έχει αυτό, μιλώντας για τη Ζωγράφου παραπάνω, τη Λή Ζωγράφου. Χατζηφώτης, δεν νομίζω ήταν ανίκανος, επειδή τον έχουν γράψει ότι είναι ανίκανος, ήταν ανίκανος σεξουαλικά, ανίκανος ο Καζαντζάκης, εάν έπεσε στη Γαλάτια, η Γαλάτια ήταν η γυναίκα του Καζαντζάκη, η γυναίκα η οποία έγραψε και ένα περίφημο βιβλίο, Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι, Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι, όπου χτένισε τη ζωή του Καζαντζάκη, γυρίζει και λέει, δεν νομίζω ότι ήταν ανίκανος ο κύριος Χατζηφώτης, ο εκπρόσωπος της Εκκλησίας Ελλάδας. Ακούτε τώρα κομψότητα. Άφησε πλέον μέχρι εδώ, ας πούμε, αφού μας εκόπρισε με τις περίφημες λέξεις, συγχωρέστε πατέρα Εμμανουήλ, καλή παραγραφές στην εκπομπή, να την κάνω μόνος μου, ας πούμε, να μην έχω δίπλα το Ράσο, να μην ακούει το Ράσο αυτά τα πράγματα, αφού μας έχεσε όλους, σε κάθε φράση στα από 3-4 τρεις ερωτήσεις έλεγε χες τους και είπα το περίφημο, φαντάζεσαι να χέζει ο Χατζηφώτης θα γίνει, ας πούμε, όπως είναι. Αφού λοιπόν ο κύριος Χατζηφώτης εκπροσωπεί την Εκκλησία της Ελλάδας, το γραφείο τύπου της Εκκλησίας της Ελλάδος, αφού ο κύριος Χατζηφώτης είναι επικεφαλής της εφημερίδος που βγάζει η Εκκλησία της Ελλάδος, η Αποστολική Διακονία νομίζω, αφού ο κύριος Χατζηφώτης και η γυναίκα του εργάζονται για την Εκκλησία και πληρώνονται από την Εκκλησία, ο κύριος Χατζηφώτης, κοιτάξτε να δείτε τι ωραία προσλαλιά έχει. Και το απαντάει, δεν νομίζω ήταν ανίκανος εάν έπεσε στη Γαλάτια, η οποία ήταν ο Μητρομανής και πηδιόταν από τα κάγκελα, αυτό είναι άλλη ιστορία. Ήταν εκεί ο Χατζηφώτης όταν η Γαλάτια, να μας διαπιστώσει, ήξερε ότι ήταν Μητρομανής και ότι πηδιόταν από τα κάγκελα. Ο γιατί, επειδή η Γαλάτια έγραψε κάποιες αλήθειες στο Άνθρωποι και Υπεράνθρωποι, ας πούμε, για τον Καζαντζάκη. Δεν ήταν αλήθεια ότι ο Καζαντζάκης ήταν ο άνθρωπος ο οποίος δεν είχε κεράσει ποτέ καφέ στη ζωή του. Ήταν ας πω πάρα πολύ καλός βολεψιματίας, είχε βολευτεί, τα κονόμαγε πολύ καλά με τα βιβλία του. Έλεγε από τη μία μεριά ότι εγώ αυτή την πνευματική ψώρα, την πολιτική ψώρα τον κομμουνισμό δεν το πέρασα ποτέ, και απ' την άλλη πήγαινε με έξοδα των Ρωσικών της Σοβιετικής Ενώσεως στη Ρωσία. Δεν είναι αλήθεια ότι σε κάποια στιγμή είχε μέσα του, αρχίζει την αντίστροφη μέτρηση και πήγε με τον Σικελιανό στο Άγιο Όρος και προσευχόταν να κάνει ένα νεκρό, να κάνει το θαύμα με την προσευχή να τον ξαναφέρουν στη ζωή, παριστάνοντας τον Χριστό. Δεν είναι αλήθεια άλλα και άλλα και άλλα. Δεν είναι αλήθεια ότι είπε οι Έλληνες είναι κτίνοι και εγώ δεν είμαι Έλληνας, αλλά είμαι κριτικός. Αυτά είναι όλα ψέματα. Αυτά το βγάλε η Γαλάτια.
Και έρχεται ο κύριος Χατζηφώτης, απαντώντας στο βιβλίο της, για το βιβλίο της κυρίας Ζωγράφου, να πει ότι η Γαλάτια ήταν μητρομανής και πηδιόταν πίσω από τα κάγκελα. Τώρα, πού ήταν, πανηστήρια έκανε ο κύριος Χατζηφώτης. Εκεί ήτανε. Αν έκανε πανηστήρια, μας το πει. Φίλοι και φίλες, δεν θα ήθελα, δεν ξέρω αυτές τις βραδιές, τις ωραίες βραδιές που φεύγει ο χρόνος, που είναι γιορτινή η ατμόσφαιρα, που δίπλα μου έχω ένα μπανάξιο κληρικό, ένα μπροστάρι τον Εμμανουήλ Καλύβα, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει γράψει καταπληκτικά βιβλία γύρω από την Ορθοδοξία και από τη συνθήκη του Σέγγεν, ένας άνθρωπος ο οποίος κοκκινίζει από ντροπές, από ντροπές, από χιλιάδες ντροπές που έρχονται από όλα αυτά τα κείμενα. Όταν λένε για τον Σωτηρόπουλο, ποιος αυτός ο Σωτηρόπουλος, ο Καντιωτικός, ναι, ο Καντιωτικός. Για τον Καντιώτη δεν έχει ακούσει και τίποτα όμως. Για τον Καντιώτη, φίλοι και φίλες, μπορεί να τον έλεγες ιδιόρυθμο, μπορεί να τον έλεγες νευρικό, μπορεί να τον έλεγες με τις δικές του αντιλήψεις, μπορεί να τον έλεγες οτιδήποτε. Εγώ μια φορά είχα πάει στη Φλόρνα και του είπα σεβασμιότατε, πέστε μου 10 δεσποτάδες που έχουν φόβο Θεού. Όχι αν πιστεύουν, που έχουν φόβο Θεού. Και γυρίζει και μου λέει, έξω από τη Μητρόπολη με κολλάζεις, έξω από τη Μητρόπολη. Μου είχε δώσει μάλιστα και ένα σταυρουδάκι ξύλο, μου λέει, φέρε και το σταυρό πίσω. Αυτό ήταν ο Καντιώτης. Έντιμος, καθαρός, άνθρωπος που αγωνίστηκε για την Ελλάδα και την Ορθοδοξία και ο άνθρωπος ο οποίος πήγε στη Φλόρινα και πέρα από το μεγάλο έργο των γύφτων, των τσιγκάνων που βάπτισε στο ποτάμι, το πλούσιο έργο, όταν ας πούμε τότε δεν μπαίναγε κανείς πάνω από τη Φλόρινα να περάσει προς τις Πρέσπες και τα άλλα ακραία μέρη του ελληνισμού της Ελλάδος. Και πάλεψε και τα κατάφερε και έρχονται τώρα άλλοι και άλλοι και έρχεται πάλι εδώ σε άλλη συνομιλία του Σκορδά και του Μουστάκη, άλλες αυτές, άλλοι φεύγουν από τώρα πάμε στο άλλο. Και εκεί ο κύριος Μουστάκης θα ρίχνει, όπως λένε και στην λαϊκή γλώσσα, κατά του Χατζηφώτη, ενώ εδώ έχουν συνομιλίες οι οποίες είναι ημνητικές για τον κύριο Χατζηφώτη, εκεί τα ρίχνει κατά του Χατζηφώτη και ούτε τούτα ούτε τ' άλλα. Λέει, έχει φτάσει να λέει ο Σκορδάς, ότι λέει ο Μουστάκης, Σκορδάς, και εγώ αυτό τώρα λέω, δεν βαριέσαι Παπαγγέλη, τι κάθεσαι και συζητάς, πες τις αλήθειες, το άθρομο κυρίαρχος Μητροπολίτης και ο δέσμιος παπάς είναι με τη γνωστή φιλονικία του με τον δεσπότη της Νέας Μύρνης. Δημοσιεύτηκε στην Αυριανή, δημοσιεύτηκε στη Χριστιανική, δημοσιεύτηκε εδώ στην Ηχό του Φαλήρου, δημοσιεύτηκε στην Ενημέρωση, είπα θα γίνει. Μουστάκης. Έτσι, έτσι, έτσι. Μην οροδείς και καλά έκανες και δεν πήγες με τους σατανιστάς, διότι ξέρεις τι ακούστηκε. Ξέρεις τι ακούστηκε. Ότι ο Μεταλλινός τα πήρε από την οικογένεια Κατσούλα. Σκορδάς. Άκου, ναι. Είδες και γι' αυτό μιλάει έτσι. Μουστάκης. Ναι, αυτός ο αλήτης τα πήρε. Ο Μουστάκης. Αν είναι δυνατόν να συγκριθεί ποτέ και να μπορεί να κάνει κρίση στον Μεταλλινό, στον πρωτοπρεσβύτερο και καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών της Θεολογικής Σχολής, με το διεθνές κύρος, με τα διεθνή δοκτορά, με τη διεθνή απήχηση, αυτό σε αυτό τον ξάστερο και καθαρό, επιμένω, καθαρό ρασοφόρο, να το λέει, ναι, αυτός ο αλήτης τα πήρε, γιατί δεν πάει να μιλήσει για κανένα άλλο παιδάκι στο πέραμα, ξέρω εγώ που έκλεψε, ξέρω εγώ κάτι λεφτά για να φάει, γιατί κατ' επιλογή βγήκε να υποστηρίξει την οικογένεια Κατσούλα που έχουν πάρα πολλά λεφτά. Και απαντάει ο Σκορδάς, καλά, εδώ είναι απλός άνθρωπος και μου λέει τι γίνεται με αυτόν. Τώρα που διαβάζω τον Καραγιάννη, του Καραγιάννη αυτό το ιστορικό, πάρα πολύ σπουδαίο είναι, ανακατεμένος είναι ο Μεταλλινός, διότι τότε που ήταν με τα θέματα του Βαβανάτσου και ξεσηκώθηκαν φοιτές, δεν ξέρω εάν ήσουν
τότε, Μουστάκης, α ναι ναι ναι, Σκορδάς, που ξεσηκώθηκαν οι φοιτές και χτύπησαν την αυλή της Αρχιεπισκοπής, Μουστάκης, εγώ ήμουνα, εγώ με τον Παπανάτσο, εγώ ήμουνα, κάναμε κατάληψη της Καπνικαρέας. Σκορδάς και ήταν μέσα και ο Μεταλλινός, το ξέρω. Δηλαδή τότε εσύ ήσουν ο ήρωας και αγωνιστής, τώρα έγινες ο ημιτής της διαφθοράς της Εκκλησίας. Λοιπόν, φίλοι και φίλες, κάπου παράγινε το κακό, κάπου παραβρώμησε το ψάρι, κάπου θα πρέπει να μαζευτούν όλοι τους. Εδώ τα προβλήματα είναι τεράστια. Εδώ ξεκινήσαμε αυτήν την εκπομπή για τη Σέγγεν και μας βγήκαν όλα αυτά καθοδόν. Ο κύριος Μουστάκης ετοιμάζει βιβλίο, λέει, για τη συνθήκη του Σέγγεν και ούτε τούτα ούτε τ' άλλα. Ομιλεί παρακάτω σε αυτές τις συνομιλίες, αλλά βεβαίως την πιο ωραία συνομιλία θα απολαύσετε την παραπάνω τρίτη του αρχιμανδρίτη πατρός Δανιήλ Αεράκη. Μία συνομιλία με μία φοιτήτρια, τη Μαρία, η οποία είναι καταπληκτική συνομιλία. Και θα δείτε πόσο και ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης, ο οποίος είναι ιεροκήρυξ στην Ιεράν Μητρόπολη Νικαίας, κηρύσει το Λόγο του Θεού παντού, και θα σας τη διαβάσω όπως ακριβώς είναι και θα μου πείτε εάν ένας κληρικός που σέβεται τον εαυτό του, μπορεί να φτάνει σε τέτοιου είδους συνομιλίες. Εάν μπορεί να μιλάει με μία κοπέλα, τη Μαρία, μια φοιτήτρια, και να ακούονται τόσα περίεργα πράγματα τα οποία για μένα μου φαίνονται παράξενα. Ίσως, φίλοι και φίλες, επειδή μεγάλωσα σε ένα σπίτι καθαρά χριστιανικό, επειδή είχα την ευτυχία να ζήσω τα χρόνια τα πρώτα της ζωής μου και το δημοτικό και το γυμνάσιο κοντά σε δεσποτάδες, τον Προκόπιο, τον μετέπειτα Κορίνθου, τον Ρουμπάνι, τον Γερμανό τον Ρουμπάνι, να ζήσω κοντά σε τον Ψαριανό, ο οποίος πέθανε προχτές στο Διονύσιο, τον Καλοκαιρινό, σε μια άλλη Αγία Μορφή, η οποία ήταν ο πατήρ Θεόδωρος Κοτσάκης, θα τον έχετε ακουστά, μεγάλη μορφή της Εκκλησίας, Άγιος άνθρωπος, να ζήσω κοντά σε έναν θεολόγο, ο οποίος, επιμένω, πρέπει να αγιοποιηθεί από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τον πατέρα, τον Ιωάννη Παρασκευόπλο, ίσως αυτά να είμαι εγώ καθυστερημένος, να μην μπορώ να τα πιάσω και να τα βλέπω ότι όλα είναι διαφορετικά σήμερα και ότι πρέπει σήμερα διαφορετικά. Έτσι σκέπτονται και ο κλήρος και οι αρχιμαντρίτες και οι επικεφαλείς όταν κάθονται τώρα και λένε, ας πούμε, αυτό το πουσταριό ο Μουλατσότης. Και θα έρθει ο κύριος αυτός που το είπε από τους δύο συνομιλούντες να μας πει, ας πούμε, εάν είναι πουσταριό ο Μουλατσότης. Ο Μουλατσότης θα σπάσει στο δικαστήριο. Και να αφήσουνε που βρήκε ο Μιχαλόπλος τις κασέτες. Εγώ δεν έχω τέτοιο πρόβλημα. Αυτοί έχουν το πρόβλημα. Δηλαδή, που βρήκαμε τα στοιχεία οι δημοσιογράφοι? Υπάρχουν αποφάσεις ήδη του Αριού Πάγου που λέει όταν τα στοιχεία αφορούν όχι τον ιδιωτικό βίο αλλά δημόσια πρόσωπα, γίνονται δεκτές στο δικαστήριο να μάθουν γράμματα, να παραδιαβάσουν και κανιά απόφαση και να βρουν κανένα καλό δικηγόρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πού βρήκα εγώ τις κασέτες που μελούζουν και εμένα μέσα? Θα φτάσω και εκεί. Που μελούζουνε. Μία ότι θέλω να κάνω τον Καλύβα δεσπότη. Ποιος σας είπε ότι θέλει ο Καλύβας να γίνει δεσπότης? Έχει εξεφράσει καμιά φορά, μπήκε σε κανένα τριπρόσωπο ο Καλύβας? Πήγε ο Καλύβας να χτυπήσει καμία πόρτα ποτέ? Πήγε στον πατέρα Μανουήλ? Ποτέ. Ούτε έτσι. Ούτε έχει διάθεση να γίνει δεσπότης. Ούτε έβαλα πολιτικό. Μπράβο. Ούτε δεσπότη, ούτε πήρα λοιπόν ποτέ τηλέφωνο δεσπότη. Δεν έχει ούτε διάθεση να γίνει ο άνθρωπος.
δεσπότης ούτε τίποτα. Και μετά να λέει ο κύριος Μουστάκης για την τηλετόρα, αρχίζει να πει σε μένα την τηλετόρα. Και ο Σκορδάς που ερχόταν στο γραφείο μου, ένα κοντό ανθρωπάκι εκεί πέρα, ερχόταν στο γραφείο και με παρακαλούσε. Και μου είχε φέρει εδώ, τα έχω τα χαρτιά του όλα στο αρχείο μου. Να γράψω για τον Νέας Μήνης. Και εγώ έγραφα για τον Νέας Μήνης. Και δεν λογάριασα ότι είναι προσωπικός μου φίλος ο Νέας Μήνης. Και είμαι περήφανος για αυτή τη φιλία που έχω με τον Νέας Μήνης. Και λέει τώρα, άτι τι λέει τώρα, τότε γιατί ερχόσουν εδώ, Πασκορδά, ο Βαγγέλη, γιατί ερχόσουν σε μένα. Ήμουν καλός τότε, σε εξυπηρετούσα. Και εσύ κύριε Μουστάκη, όταν σα κουμπάγαμε με το δελτίο παροχής υπηρεσιών, είμαστε καλοί. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Μουλατσιώτης, δεν ξέρω τι θα κάνει ο Φωκίδος, θα το φέρει το θέμα πολύ πιο μακριά από ό,τι νομίζουνε. Φώκια ο Φωκίδος, τα πιάνει ο Φωκίδος, τα πιάνει ο Μεταλλινός. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ. Ναι, ορίστε. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Χρόνια πολλά. Ναι, ναι. Χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε, επίσης. Σιδερένιος να είστε, κύριε Μιχαλόπουλε. Ευχαριστώ. Ασέζη μου στον πατέρα Καλύβα. Αλλά κύριε Μιχαλόπουλε, θα σας πω κάτι. Έχετε πιάσει κάποιο θέμα με τον κύριο Μουστάκη. Ο κύριος Μουστάκης καταρχάς δεν είναι θεολόγος. Ένα το κρατούμε. Δεύτερον, αν ανατρέξετε σε μία συνέντευξη που είχε δώσει τρεις στον αέρα. Ομιλεί και για τον κύριο και τον κύριο Χατζηφώτη, δεν είναι φιλόλογος. Θα μου επιτρέψετε, ναι, θα μου επιτρέψετε. Ναι. Στον κύριο Παπαδάκη και στην κυρία Δημαρά, συγκεκριμένα στις 4 Δευτέρου του 88, και λέει συγκεκριμένα ο κύριος Μουστάκης, η Εκκλησία και οι παπάδες, όλο αυτό το παπαδαριό, είναι όγκοι μέσα στον εκκλησιαστικό οργανισμό. Ενώ δεν ανήκουν στην Εκκλησία, είναι προτεσταντικής φύσεως οργανώσεις και καλύπτονται από τη σωτήρα, από τη ζωή και δεν συμμαζεύεται. Και σε ένα άλλο σημείο είναι βλάστημος των Ιερών Κανόνων, η οποία λέει, κατηγορώ την Ορθόδοξη Εκκλησία σαν χωμενιστικοί κανόνες της Εκκλησίας, ιεροί κανόνες που δεν είναι ιεροί, καλλιεργούν σεξουαλικά πλέγματα και δεν συμμαζεύεται. Αυτό εδώ μπορείτε να το βρείτε στο βιβλίο Αναιρέσεις Συκοφαντιών που έχει γίνει στις 8 Φεβρουαρίου του 88, το 3 στον αέρα που έχει βγάλει ο Σωτήρ. Ένα βιβλίο το οποίο δεν υπάρχει τώρα, αλλά σας θα σας το δώσουμε. Αλλά τι να μιλάμε τώρα για τον κύριο Μουστάκη και για τον κύριο Χατζηφώτη. Ο κύριος Χατζηφώτης καλά είναι βολεμένος εκεί πέρα. Εντάξει, όσα αφορά για τον πατέρα Καλύβα, δεν έχει ανάγκη για δεσπότης. Δεσπότης είναι στην ενορία του. Ας είχαμε το μυαλό του όλοι του πατρός Καλύβα και τη γραφίδα που έχει. Όσα αφορά για τον κύριο Μεταλλινό, ας τον αφήσουμε τον άνθρωπο εκεί που είναι, διότι αυτός είναι τέρας μορφώσεως. Ένα δεύτερο τέρας σαν τον πατέρα που έχετε στη φιλοξενία, σαν τον πατέρα Εμμανουήλ. Αλλά ως εκ τούτου όμως, κύριε Μιχαλόπουλε, πώς μπορούμε να συζητάμε για αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν πιστεύουν στο Θεό, εφόσον λέει ότι είναι καθηγητής θεολόγος και τον έχουν απομπέψει από τα γυμνάσια και είναι σε ένα ιδιωτικό, δεν ξέρω, κάπου τον έχουν βάλει. Ναι, αυτό δεν λέει τίποτα. Τα ιδιωτικά δεν σημαίνει ότι στο ιδιωτικό. Είναι ένα κολέγιο συγκεκριμένα, κύριε Μιχαλόπουλε. Ναι, το ξέρω, στο Αμερικανικό κολέγιο, στην Αγία Παρασκευή είναι. Λοιπόν, ω εκ τούτου λοιπόν, ο κύριος αυτός μαζί με τον κύριο Χατζηφώτη, μα πώς βγήκε το σλόγγαν, αν είναι σλόγγαν, παλιά, ότι ο αρχιεπίσκοπος έχει κάποιο παιδί, από πού βγήκε? Από τον αντιπρόσωπο της Εκκλησίας της Ελλάδος, που έκανε τις διάφορες δηλώσεις. Θα έχω τον κύριο Χατζηφώτη εντός των ημερών εδώ πέρα, ο οποίος θέλει να αντικρούσει τα όσα λέγονται. Εγώ καλώ και τον πατέρα Δανιήλ Αεράκη. Θα καλέσω και τον προϊστάμενο της αδελφότητας Σταυρός, τον κύριο Ευσταθίου, διότι υπάρχει μια συνομιλία Ευσταθίου και Αεράκη, η οποία δεν είναι και τόσο πολύ καλή, δεν έχει καλό ύφος για πολλά εκκλησιαστικά θέματα και ειδικά για τον Γκαντιώτη. Λοιπόν, του οποίου κάποτε ο κύριος Αεράκης ήταν επίλεκτο μέλος της οργανώσεως Κατιώτη, αλλά έφυγε για πολλούς και επικύρους λόγους, ο οποίους καλά γνωρίζει ο ίδιος ο Κατιώτης, και δεν είναι η ώρα να αναφερθούν εδώ πέρα. Όλη η τηλεόραση αυτή είναι ανοιχτή. Εδώ εγώ δεν κάνω μονόλογο, ούτε παίρνω λιθάρια κανέναν. Να έρθουν εδώ πέρα να καταθέσουν τις απόψεις τους. Εγώ μιλάω με παπύρες, με χαρτιά. Μιλάω με απομαγνητοφωνήσεις, μιλάω με τις φωνές τους. Δεν έχω ούτε άκουσα, ούτε μούπαν, ούτε σούπα, ούτε γιουβέτσι και στουπέτσι. Εγώ μιλάω με τις φωνές τους. Και οι φωνές, θα έρθει εδώ ο κύριος Ευσταθίου, ο επικεφαλής του Σταυρού στην Αθήνα,
να μας πει τις απόψεις του για θέματα τα οποία έχω εδώ. Οι οποίες απόψεις σου είναι πάρα πολύ χοντρές για πολλά πράγματα και για τον Φλωρίνης και για τον Έανε και για τον Άννε και για τον 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 και για τον. Κύριε Μιχαλόπουλε, να ξέρετε ένα πράγμα, ότι τον πατέρα Καλύβα και τον πατέρα Μεταλλινό, ο καθένας άνθρωπος που τον ακούει, τον ρουφάει σαν σφουγγάρι. Εγώ τα ξέρω αυτά, δεν ξέρω αν τα ξέρουν οι κύριοι αυτοί, ας πούμε. Μπράβο. Και κάτι άλλο, με τον πρώτο σεβασμό που σας έχω. Είχατε πει στην προηγούμενη εκπομπή για το θέμα των κυθύρων κάτω. Έφυγε ο επίσκοπος. Ο κυθύρων, τι έφυγε ο άνθρωπος, επειδή τους κάλυψε. Αλλά σήμερα πού είναι ο Κύριλλος? Στον κύριο Κλάβα. Πού είναι ο κύριος Ιάκωβος Γιωσάκης? Στην Αμερική. Στην Αμερική, λέει, προστατευόμενος δύο νεαρών αρχιμαντριτών. Μάλιστα, κύριε Μιχαλόπουλε. Έτσι. Έτσι, συμφωνείτε. Άλιστα. Ναι, σε δύο αρχιμαντρίτες με τα μακριά, με τα μακριά μαλλιά. Έχω μια ωραία φωτογραφία του στη γέφυρα Βεραζάνο της Νέας Υόρκης. Απάνω στο Μπρούκλιν. Στο Μπρούκλιν. Μοιραία τα μαλλιά. Βεβαίως μοιραία τα μαλλιά. Ξέρω το Γιωσάκη, το ξέρω. Είχα χειριστεί μια εγγραφολογική υπόθεση όταν είχε την περίφημη περίπτωση απάνω στη Θεσσαλονίκη με τον Μητροπολίτη των Παλαιομαλλογικών. Μάλιστα. Ένα αυτό. Και τελειώνοντας με εσάς, με όλη την αγάπη που σας έχω και σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, να σας πω ότι πρέπει να ξεκαθαρίσει και λίγο ο κλήρος. Σκανδαλισμός των πιστών δεν υπήρχε για αυτούς. Οι τραβεστοί αρχιμανδρίτες που υπάρχουν σήμερα που τους ξέρετε. Και είναι αρχιμανδρίτες και πάνε και γι' του γάνε. Όσο αφορά για τον Άγιο Φωκίδο, ο Άγιος Φωκίδος είναι τέρας μορφώσεως κι αυτός, τέρας μορφώσεως, αλλά προσπαθούν με διάφορους τρόπους να τον δείξουν κάπου, διότι στην προκυνέψη και τα ίδια έκαναν και μια άλλη εκπομπή ότι έκανε χειροτονίες ενώ ήταν κουρά. Τα θυμάστε αυτά. Δεν ήταν κουρά, ήταν ενωσοευχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, σε μια περίπτωση λέει ο Μουστάκης με τον Παπασκορδά, τον Παπαγγέλη νομίζω, λέει Μουστάκης έτσι, Καλύβας τώρα και Μιχαλόπλος σιγά σιγά. Σκορδάς, ο Καλύβας είναι ένας ανόητος άνθρωπος και παρουσιάζεται και φιλόλογος. Απορώ διότι κάνει τέτοια λάθη που τι φιλόλογος είναι αυτός. Μουστάκης, ψέματα. Πού να ψάξουμε να βρούμε. Σκορδάς, έλα μωρέ τώρα ό,τι δηλώσεις είσαι. Μουστάκης, ναι, και ο Χατζηφώτης δηλώνει φιλόλογος. Και ο Χατζηφώτης δεν είναι φιλόλογος. Όχι, προκαλώ να μου πει ο Παπαγγέλης. Σκορδάς, καλά, αυτό τώρα το κατάλαβαν όλοι. Έχει πασαληφθεί, διάβασε εκεί μερικά πράγματα, αυτά για τον Χατζηφώτη, Κοιτάξτε ο κύριος Μουστάκης τι ωραία που το παίζει. Φίλος με τον Χατζηφώτη, φίλος με τον Σκορδά. Καλά τώρα αυτό το κατάλαβα. Έχει πασαληφθεί, διάβασε εκεί μερικά πράγματα. Έχει μια βιβλιοθήκη εκεί και πάει και αντιγράφει τα βιβλία. Σκορδάς, αντιγράφει. Κύριε Χατζηφώτη, με ακούτε? Γιατί μου είπατε δεν έχετε τηλεόραση στο σπίτι σας. Δεν ξέρω γιατί δεν έχετε τηλεόραση. Μήπως το θεωρείτε διαβολικό το κουτί? Ναι. Κύριε Μιχαλόπου. Ναι. Το θεωρείτε διαβολικό το κουτί? Ναι. Θεωρείται διαβολικό το κουτί, μήπως δεν έχετε χρήματα. Αν είναι να σας πάρουμε εμείς μια τηλεόραση, να σας δανείσουμε μια τηλεόραση. Μουστάκης, μια βιβλιοθήκη πάει και αντιγράφει τα βιβλία. Κύριε Χατζηφώτη, αντιγράφει τα βιβλία, λέει που ασκορδάς. Μουστάκης, άκου να σου πω, εγώ θα τον βγάλω μόνο από μια σκοπιμότητα που έχω αυτή τη στιγμή. Σκορδάς, λάθος θα είναι, θα σε ζημιώσει. Μουστάκης, κάτσε, θα δούμε. Σκορδάς, θα σε ζημιώσει, διότι τώρα είναι τα ιστερνά της πομπιείας. Τα εστενά της πομπιείας, ορίστε. Κύριε Μιχαλόπουλε, έχει φτάσει στο στούντιο ο πατέρας Νεκτάριος Μουλατιώτης και θέλει να περάσει. Να περάσει μέσα στο στούντιο. Ο πατέρας, φίλοι και φίλες, στο στούντιο μας πληροφορούν απ' έξω. Είναι ο πατέρας και ηγούμενος της Μονής, εκεί στην Φωκίδα. Πατέρας Μουλατιώτης, αρχιμαντρής Μουλατιώτης. Να περάσει. Λοιπόν, και συνεχίζει. Αντιγράφει βέβαια ο Χατζηφώτης σύμφωνα με αυτόν, όχι μου το έπες αυτό, μου το έπες και το σέβομαι αυτή τη στιγμή. Σκορδάς, όχι, υπήρξαν άκρως υποκριτές, άκρως περαίτητες μιας διαφθοράς. Το τέλος της πομπιείας, δηλαδή το τέλος της Σεραφείμ. Καλησπέρα σας. Καλά. Περάστε μπροστά από την κάμερα. Προηγούνται τα αναστάσιμα. Καθίστε. Να σας βάλουμε το μικροφωνάκι. Φύγε φίλες. Φοβερά πράγματα. Φοβερά πράγματα. Εγώ να πω στον Παπαβαγγέλη τον Σκορδά, πού έκανα λάθη? Εάν έκανε καμιά φορά το τυπογραφείο ένα λάθος, σημείο πως δεν είμαι φιλόλογος. Εγώ έχω δύο πτυχία, ένα φιλολογικό, όταν ήταν δύο τα βήματα, ιστορικό και φιλολογικό, που είχαμε 14 μαθήματα και μας τρέλαιναν,
Και έχω και το πτυχίο ιστορικού αρχαιολόγου. Και φυσικά του θεολόγου. Πώς βγάζουν αυτοί, και διδάξα 20 χρόνια. Και έχω μαθητές. Και μάλιστα πήγαν στην Αμερική μαθητές μου, γιατί είχα σύστημα διδασκαλίας εκθέσεως και πήραν άριστα. Ναι. Είναι ότι να ντρέπονται για τα χάλια τους. Βεβαίως πιάνει και τον λουρί του καθηγητή, μασόνος του κερατά, ότι αυτός υποστηρίζει το μεταλλινό και άλλα και άλλα. Πατέρα μου, λέτε, καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Ποιος καλός άνεμος σας φέρνει εδώ? Κύριε... Μάλλον τηλεοπτικός άνεμος, έτσι. Ναι, ναι, ακριβώς. Τηλεοπτικός. Καναλιακός άνεμος. Ειλικρινά ήμουνα στο σπίτι μου αυτή τη στιγμή, διότι είχα κάποιο ατύχημα με το αυτοκίνητο. Εχθές, στη Φωκίδα, και φέραμε το αυτοκίνητο με την Έλπα, διότι τρακάραμε για να το φτιάξουν. Και όπως καθόμουν στο σπίτι, είχα ανοίξει την εκπομπή σας και την παρακολουθούσα και άκουσα όλα αυτά τα τραγικά και είδα ότι υπάρχει και κάποια προηγούμενα, κάποια συνέχεια προηγούμενα, τα οποία δεν μπόρεσα, γιατί δεν έχουμε στο μοναστήρι την τηλεόραση. Θα σας δώσω διαδικαστική χρήση. Ναι, και επειδή άκουσα και επενέβηκε και ο Μητροπολίτης μου, και ζήτησαν, και αυτό έφτασα εδώ στο σταθμό, για να επέμβω για όσα λέγονται. Και θέλω οποιαδήποτε ερώτηση θελήσετε να μου κάνετε, διότι δεν γνωρίζω την υπόθεση, αν και είναι λυπηρό τέτοιες Άγιες ημέρες, να έχουμε τέτοια υπάρχει θέματα. Υπάρχει μια συνομιλία, υπάρχουν αλλά δεν λυπούνται αυτοί οι οποίοι τα συζητάνε. Υπάρχουν ως την ώρα, γιατί θα σκάβοντας η Αλεπού βρίσκει ορισμένα πράγματα ακόμα, υπάρχουν συνομιλίες Μουστάκη Χατζηφώτη, Μουστάκη Παπασκορδά, για πολλά και ποικίλα πρόσωπα. Πολλά τα βαλόμενα, όλα βαλόμενα τα πρόσωπα. Ο Μεταλλινός ότι τα έπιασε από τους σατανιστάς, ο Μεταλλινός ότι είναι παλιωτόμαρο, ο Καλύβας ότι γράφει αυτά που γράφει και τολμάει να θίξει τον μεγάλο Μητροπολίτη Πρεβέζης και Νικοπόλεως κύριο Μελέτιο, για τον οποίο με έχουν πάρει 25 δεσποτάδες και μπορεί να έχει αναστατώσει την εκκλησία, με τραγικό λάθος βέβαια των δεσποτάδων, ότι παιδάκι μου μη λες τίποτα όμως, ξέρεις, ναι, εντάξει, τα γνωστά ας πούμε, εντάξει οι άνθρωποι. Εγώ ρωτώ. Υπάρχει, να μην ρωτάτε τίποτα. Ναι. Να μην ρωτάτε το βιβλίο που κυκλοφορεί. Να μην ρωτάς τίποτα, θα φύγεις από την εκκλησία σου, εσύ πάει, τελείωσε. Σε διώξαν το ραδιοφωνικό σταθμό, της Εκκλησίας της Ελλάδος, γιατί επήρε την πρωτοβουλία να χτυπήσει τη συνθήκη, ναι, του Σέγγεν. Αυτό ήταν στην πρώτη. Λέει ο κύριος, ναι, λέει ο κύριος Χατζηφώτης ότι συνεργούντος εμού έφυγε ο Καλύβας, συνεργούντος. Αγαθή πράξη του εκπροσώπου της Εκκλησίας. Ντροπή. Μετά υπάρχουν βεβαίως συνομιλίες Μουστάκης Χορδά, όπου τα βάζουν κατά του ο Χατζηδάκης, κατά του Χατζηφώτη, τον λέει ότι είναι φιλόλογος, ότι είναι αγράμματο το ένα, το άλλο, όλα αυτά τα οποία θα βγουν. Και πάμε τώρα στον δεσπότη σας, όπου λένε ότι τα πιάνει, ότι τα δίνετε εσείς, ο οποίος είστε πλούσιος. Βγάλαμε τον Μητροπολίτη σας, τον ακούσατε βέβαια. Ναι, τον άκουσα. Ο οποίος είπε ότι δεν έχει κανένα παράπονο από εσάς, ότι είναι ένας φτωχός ιεράρχης, και έτσι λένε παντού ότι είναι ένας φτωχός ιεράρχης. Άλλωστε δεν είναι μόνο και... φτωχός. Λοιπόν, είναι πέρα για πέρα αφιλοχρήματος. Δεν έχει, ούτε σε μυστήρια παίρνει χρήματα, ούτε δεν έχει ακουστεί τίποτα χρήματα γύρω από το όνομά του ποτέ, και για την ηθική του και την αξιοπρεπιά του και για τα παγκάρια και για όλα αυτά. Και πέρα από όλα αυτά, ο κύριος Χατζηφώτης και ο κύριος Μουστάκης εδώ για σας, αμφισβητούν την ηθική σας, τα δίνετε στον Φωκίδος και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Μάλιστα. Δεν έχουν αφήσει τίποτα όρθιο. Εγώ ότι αγωνίζομαι να κάνω τον πατέρα Καλύβα δεσπότη, κάνω και δεσποτάδες, έτσι. Ιερά Σύνοδος. Που έχω προχωρήσει εγώ, είδες όμως, που έχω προχωρήσει. Να κάνω και δεσποτάδες. Και δεν έχουν ακόμη, δεν έχει γίνει η απομαγνητοφώνηση, δεν έχει τελειώσει η απομαγνητοφώνηση. Είναι κείμενα τραγικού περιεχομένου από έναν εκπρόσωπο της Εκκλησίας, από ένα εκπρόσωπο της Εκκλησίας του γραφείου τύπου, που παρουσιάζεται ο κύριος Χατζηφώτης, και δεν υπάρχει μοναστήρι για μοναστήρι στην Ελλάδα που να μην έχει τα βιβλία του Χατζηφώτη απάνω. Του Χατζηφώτη απάνω και να πολλούνται, ας πούμε. Η κυρία του Χατζηφώτη είναι, καλά κάνει βέβαια, στην Εκκλησία της Ελλάδος. Κάποτε δούλευε και ο γιος του, ήταν όλα καλά και όλα ανθυρά. Είναι δυνατόν όμως να έρχεται ο Χατζηφώτης δημόσια να ομιλεί ότι ο Καζαντζάκης είναι ο μεγαλύτερος λογοτέχνης και ανέλησα προηγουμένως, και να λέει ότι πηδιότανε η Γαλάτια και έκανε εκείνο η Γαλάτια και έκανε το άλλο και κάθε τόσο με συγχωρείτε για το σχήμα σας, ας πούμε, χέστους και χέστους. Τι είναι ο Χατζηφώτης, ας πούμε, ποιος είναι ο Χατζηφώτης? Μάλιστα. Τι έγινε ξαφνικά ο Χατζηφώτης στον τόπο, να σου το δω.
Και φτάνουμε και σε εσάς. Τα ακούσατε και τα δικά σας. Ναι. Ο Μεταλλινός είναι παλιωτόμαρο, το Μεταλλινός τα πιάνει και μία από τα ίδια. Και θα λέω όμως δηλαδή... ότι βρισκόμαστε στην αργή. Εδώ υπάρχουν πολλές κασέτες που κάποιος ανωνύμος θέλετε να είναι εχθρός τους. Θέλετε να είναι ένας μεταξύ των άλλων. Θέλετε, ουδής μπορεί να κάνει ποια υπόθεση ότι μπορεί να είναι. Φτάνουμε και σε εσάς. Μάλιστα. Ο οποίος εισβάλλατε στο στούντιο. Μα δεν γινόταν. Δίκην 17 Νοέμβρη. Ακούγοντας βέβαια εκείνο το οποίο έλεγε ο Μακαρίτης, ο Γεώργιος Παπανδρέου, τρομοκρατήσατε τους τρομοκράτες. Το λόγο έχει. Λοιπόν, καταρχάς θα ήθελα να πω, σας ευχαριστώ που με δεχτήκατε και πέρασα μέσα. Είναι λυπηρό για αυτούς. Ντρέπομαι ειλικρινά, εγώ ντρέπομαι για το κατάντημά τους, που θα έπρεπε να ντρέπονται οι ίδιοι, θα έπρεπε να ντρέπονται οι ίδιοι, και ντρέπομαι εγώ για αυτούς, το ότι μπορεί μάλιστα ιδιαίτερο εκπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος να συνομιλεί δι' αυτού του τρόπου. Καταρχάς, ότι το μοναστήρι έχει πολλά λεφτά. Είναι ψευδέστατον. Διότι κύριε Μιχαλόπουλε. Πέφτει για το μοναστήρι. Θα πω, μοναστήρι θα πω. Που έχει γίνει και τι σημαίνει μοναστήρι. Σκοκίδα, δηλαδή πώς το κτίσατε αυτό. Είναι το 12 μοναχοί, 12 παιδιά που μεγαλώσανε μέσα σε κατηχητικά. Από μικρά παιδιά πηγαίνανε στα κατηχητικά και στο Καντιώτη και στο ένα. Ηθικότατα άπαντα τα παιδιά. Λοιπόν, και προκαλώ τον οποιοδήποτε, αλλά πρώτα να έρθω στο χρήμα που ομιλούνε. Ο κόσμος, γνωρίζοντας τους αγώνες μας, μας βοήθησε και βοηθάει. Και χτίζουμε το μοναστήρι. Έχουμε και τρέφουμε 200 παιδιά δωρεάν κάθε καλοκαίρι. Χριστιανικές κατασκηνώσεις. Δωρεάν. Καμία Μητρόπολη, καμία εκκλησιαστική περιφέρεια δεν τρέφει δωρεάν. Και όμως εμείς προσφέρουμε δωρεάν. Πέρα τα πόσα κάνουμε για φτωχούς κτλ. Και είναι το μοναστήρι μας άκτιστο. Και αυτή τη στιγμή λένε ότι έχουμε πολλά χρήματα. Είναι ψευδέστατον, κύριε Μιχαλόπουλε. Και είναι ψευδέστατον, διότι αυτή τη στιγμή, εάν πάτε, έχω δύο μοναστήρια και ένα υπό την πνευματική μου καθοδήγηση. Χτίζω και ένα γυναικείο μοναστήρι σε απόσταση 6 χιλιόμετρων μέσα στη Μητρόπολη Φωκίδος, με την ευλογία του Σεβασμιωτάτου, και υπάρχουν εκεί πάλι 15 εκλεκτές μοναχές. Οι οποίες αυτή τη στιγμή, οι 5 ζητιανεύουν, κύριε Μιχαλόπουλε. Ζητιανεύουν για να βγάλουμε και το ρεύμα, ζητιανεύουν για να πληρώσουμε το τηλέφωνο, και προκαλώ τον οποιοδήποτε πέρασε από το πεδίο του Άρεως όλες τις ημέρες των Χριστουγέννων, έχουν ανοίξει ένα περίπτερο και πουλάνε κομποσκινάκια, πουλάνε εικονίτσες, πουλάνε κυρομαστίχες, πουλάνε 1000 πραγματάκια για να βγάλουμε το ρεύμα, διότι το μοναστήρι το μόνο που ζει είναι από το προσκύνημα που έχουμε, δεν έχουμε πουθενά άλλο έσοδα, αλλά ό,τι αφήσει ο πιστός από το κεράκι του. Λοιπόν, και οι μοναχές ζητιανεύουν αυτή τη στιγμή και θα κάτσουν, δεν κάναν ούτε Χριστούγεννα ούτε Πρωτοχρονιά, εκεί βρίσκονται. Ας πάει οποιοδήποτε αύριο το πρωί και αυτή την ώρα ακόμα βρίσκονται εκεί στο πεδίο του Άρεως και ζητιανεύουν. Όταν κάποιος ζητιανεύει, αν έχει εκατομμύρια και λεπτά, δεν βγαίνει στο πεδίο του Άρεως χριστουγεννιάτικα για να κάνει ζητιανιά και να ζήσει και να χτίσει το μοναστήρι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, έξω από το χορό οι κύριοι πολλά τραγούδια ξέρουν. Φαίνεται ότι αυτοί τα παίρνουν. Έτσι φαίνεται. Και θέτω ερωτηματικό για να μπορούν να λένε τέτοια πράγματα. Γιατί... Εξιδίων ερωτώ. Εξιδίων κρίνουν τα λότρια. Και δεύτερον, ως προς την ηθική, διότι όταν χειροτονιόμουν, εγώ δεν ήμουν άγνωστος κληρικός. Χειροτονήθηκα δημόσια, ήμουν από μικρός μες στους αγώνες. Και τότε με το βιβλίο για τους πιθήκους, και τότε για να μην αναφέρω πολλά πράγματα, και ήδη ο τύπος όταν είχε γράψει, όταν ήμουν λαϊκός, έγραψε ο εκκλησιαστικός τύπος ότι χειροτονείται ο Γεώργιος Μουλατσιώτης. Λοιπόν, και οι πάντες φωνάξαν άξιος, ούτε ένας. Αλλά εγώ δέχομαι οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε αμφισβητεί την ηθική μου, εγώ δέχομαι από οποιονδήποτε δημόσιο ιατροδικαστή να μου κάνει εξέταση και από μπρος και από πίσω. Και αν δεν με βρει αγνό, να καθαιρεθώ αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή, κύριε Χατζηφώτη, αν δεν βρεθώ αγνός και από μπρος και από πίσω. Και όλοι αυτοί οι κύριοι που κατηγορούν, να, και σε αυτούς να πάει δημόσιος. Να δούμε ακριβώς να πάει δημόσιος ιατροδικαστής και να τους εξετάσει για να δούμε εάν και όλοι αυτοί όποιος τολμήσει. Αλλά δυστυχώς δεν έχουν την τόλμη και το θάρρος. Και όλο αυτό ο λασποπόλεμος έχει ξεκινήσει, διότι ξέρουν πολύ καλά ότι από τότε που πρωτοξεκίνησα και με θέσανε πρόεδρο για την αγώνα κατά τη συνθήκη του Σέγγεν και ξεσηκώσαμε
πανελλαδικά το λαό και αγωνιζόμαστε εναντίον του λαού, και από τότε που έχουμε εκδώσει και το βιβλίο πότε θα γίνει η Δευτέρα παρουσία του κυρίου μας, τα προβλέπαμε, κύριε Μιχαλόπουλε. Έχω φέρει εδώ, έφερα την τσάντα μου, η οποία πάντοτε με ακολουθεί, η τσάντα μου, διότι συνήθως πηγαίνω, είχα πάει και προημερών στην Κύπρο. Μα θα μου επιτρέψετε, δύο κομματάκια θα σας διαβάσω. Είναι από το βιβλίο, το οποίο είναι αυτό. Αυτό ξεσήκωσε. Δεν ξεφύγετε από αυτό το οποίο μας έχετε... Όχι, μας έχετε πει. Το θέμα σας είμαι. Ναι, όχι, να σας ρωτήσω κάτι. Ναι. Λέει, δεν είχα αυταπάτες, αλλά γνώριζα πολύ καλά και σήμερα μπορώ να το βεβαιώσω ότι ο πόλεμος προφανώς θα είναι και πάλι αντισόπιτος. Επειδή το βιβλίο αυτό ήταν καταπέλτης και συνάμενας φωτεινός προβολέας που φώτιζε τα σκοτεινά σχέδια των δυνάμεων που προετοιμάζουν έλευση του Αντιχρίστου. Θέλησαν αυτές οι σκοτεινές δυνάμεις να πείσουν τον κόσμο να μην το διαβάσει, αλλά δεν το πέτυχαν αφού κυκλοφόρησε σε τόσες χιλιάδες αντίτυπα. Και εξαπέλυσαν από τότε ένα τεράστιο όγκολα σπολογίας, συκοφαντιών, μίσους, διωγμών, ακόμα και απειλών για να μαυρώσουν το κύρος μου. Αλλά δεν το πέτυχαν. Και ήδη προβλέπω μέσα εδώ ότι μετά την κυκλοφορία που κυκλοφόρησε τον Ιούνιο το βιβλίο, μετά την κυκλοφορία του βιβλίου, προβλέπω ότι και πάλι θα ξεκινήσει πόλεμος λάσπης. Και όπως ξεκίνησε, έχουν μοιραστεί, κύριε Μιχαλόπουλε, λιβελογραφήματα εις βάρος μου σε όλη την Ελλάδα, ανώνυμες επιστολές. Φτάσαν στον επισκοπό μου, φτάσαν σε μοναστήρια, φτάσανε σε όλους τους επισκόπους. Από τότε που ανέλαβα πρόεδρος αγώνος κατά τις συνθήκες του Σέγγεν. Ο πόλεμος δεν είναι, κύριε Μιχαλόπουλε, έτσι τυχαίος. Και δεν ξεσπάει στην Ελλάδα. Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, ποια είναι τα αίτια τα οποία έχουν αυτή τη στιγμή δημιουργήσει αυτόν τον πόλεμο εναντίον σας, εναντίον του πατρός Μεταρρινού και εναντίον του πατρός Καλύβα. Αυτή, το τι έχουμε βάλει, πιστεύω. Αυτοί οι τρεις είστε ο στόχος. Τρεις κληρικοί είστε ο άμεσος στόχος. Γιατί αγωνίζεται ο πατήρ Καλύβας, για το ίδιο θέμα. Ο πατήρ Μεταρρινός γιατί αγωνίζει, για το ίδιο θέμα. Εγώ προεδρεύω. Και προεδρεύω και, με, και κάτω είναι ο Ιερός Σύνδεσμος Κληρικών Ελλάδος, είναι η Εφημερίδα η Χριστιανική, είναι σωματεία χριστιανικά που υπάρχουν, και το ότι εκλέξανε με ένα πρόεδρο και κάποιοι άλλοι, μόλις είδαν ότι ο Μουλατσιώτης ηγείται, θύχτηκαν, γιατί έχουν άλλα σχέδια. Φοβούνται κάτι άλλο. Αλλά δεν είναι της ώρας να πω ότι φοβούνται, κύριε Μιχαλόπουλε. Λοιπόν, αλλά το κύριο... σημείο να λέει ο Μουστάκης, εγώ φοβάμαι μήπως είναι και μασόνος ο Μεταλλινός. Εκεί φτάσουμε. Όχι μασόνους θα μας πούνε. Δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Ντροπή δεν έχουν πάνω τους. Τσίπα να συζητάει ο Χατζηφώτης ή ο πατήρ Σκορδάς. Ο Λουρίδης τον έκανε καθηγητή, η αρχιμασονάρα του Κερατά, ο Μουστάκης. Ο Λουρίδης σχίστηκε να κάνει τον Μεταλλινό καθηγητή. Άρα εγώ πιστεύω ότι ο Μεταλλινός είναι μασόνος. Ορίστε. Συμπέρασμα. Εγώ πάντως θα οδηγήσω και να μου αποδείξουν ότι πόσα παίρνει ο Φωκίδος και να αποδείξουν ότι είμαι ανήθικος. Και εκεί θα γελάσει και ο Χατζηφώτης, θα γελάσει και ο Μουστάκης και το κάθε παρδαλό κατσίκι. Και ο πατήρ Σκορδάς και όλοι όσοι έχουν μπλέξει το όνομά μου μέσα και τον Μητροπολίτη μου. Και εκεί να δω πώς θα τα αποδείξουν όλα αυτά τα που λένε. Γιατί σας παρακαλώ, θέλω δεν να μου δώσετε πλήρη στοιχεία, πλήρη στοιχεία των όσων έχουν γίνει. Ο Μητροπολίτης σας ήταν πάρα πολύ συνετός και ο άνθρωπος δεν ήθελε καν να ακούσει τις βρυσές τις οποίες εξεφώνησε εναντίον σας. Από απέναντίας δήλωσε ότι σας τιμά, είσαστε στη Μητροπολή του παράδειγμα, το μοναστήρι σας είναι ένα μοναστήρι με παράδειγμα, με υψηλό. Τώρα αν τους πειράζουν που λένε και εδώ πέρα με 62 σήμαντρα και όπως το έχετε εσείς με τόσο καλά φτιάξει και το οποίο εμείς είχαμε κάνει και ένα ρεπορτάζ σχετικό εδώ στην τηλετόρα. Παλαιότερα. Λοιπόν, εάν λοιπόν τους πειράζει, πολύ παλαιότερα, εάν τους πειράζει ότι θέλετε να σταθείτε στις παραδόσεις και θέλετε να σταθείτε σε εκείνο το τελευταίο το ποίημα που μιλάει για το Βυζάντιο που χάθηκε, για την πόλη που χάθηκε, για την Ασοφιά που χάθηκε, κάθε καμπάνα και παπάς, κάθε παπάς και διάκος. Αν τους πειράζει και με αυτό, εάν τους πειράζει και το Βυζάντιο, το ειρωνεύονται, πατέρα Μανουήλ, το ειρωνεύονται τώρα. Οι άνθρωποι, τι να τους κατηγορήσουν, μα οι άνθρωποι δεν είναι ψυχίατρο, τώρα δεν είναι ψυχίατρο οι άνθρωποι τώρα. Δεν μπορεί να λέει ότι ο Μουστάκης τώρα να λέει ότι ο Μεταλλινός είναι μασόνος, ας πούμε. Δεν μπορεί να πάνε όλα αυτά. Και τα πιάνει ο Μουλατσώτης και τα πιάνει ο Φωκίδος και εσείς εκείνο και το άλλος εκείνο και ο Μιγαλόπουλος θα κάνει δεσπότη και ο άλλος εντάξει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα.
Δεν είναι σοβαρά πράγματα, αλλά ακούγονται. Εδώ κυκλοφορήσανε την περίφητο. Το έχουμε του στέλνει και εμένα το λιβελογράφημα σου. Το ανώνυμο λιβελογράφημα. Και εγώ είπα, απήντησα και ότι όσοι γράφουν πλέον ανώνυμα. Τα βάλουν πολλά λεφτά. Δεν υπάρχει. Ανώνυμα φοράνε φουστάνια. Φουστίτσες φοράνε, μίνι φούστες φοράνε, ας πούμε. Υπάρχει σκοπιμότητα λοιπόν, να εμποδίσουν το έργο. Τελείωσε. Έτσι. Φοράτε το ράσο, πρέπει να το τιμάτε. Δεν το τιμάτε, φεύγετε, ας πούμε. Να μας αποδείξουν όμως. Αν δεν κάνει ο Καλύβας για κλήρικο, να φύγει ο Καλύβας για τάξη εκκλησίας. Αν δεν κάνεις εσύ, πατέρα μου, Λατσότη, να φύγεις. Τελειώνει η ιστορία. Έτσι είναι. Εσείς έχετε μία αποστολή. Εσείς σώσατε το έθνος από το 1954 μέχρι σήμερα, το 1453, μέχρι σήμερα, όταν τις δύσκολες εποχές, κρεμαστήκατε, φυλακιστήκατε, ξεγραφτήκατε, τα κρυφά σχολιά, το ένα, το άλλο, τα πάντα. Λοιπόν, τους βρωμίζαμε. Τώρα και έρχονται δύο, ο Σμός Κορδάς. Είχε παράπονα κάτω Μητροπολίτη του. Εντάξει. Και τα ξεπλήρωσε, δηλαδή, πώς τα ξεπλήρωσε, ας πούμε. Έχει ανάψει το τηλεφωνικό κέντρο, ας πούμε. Εν πάση περιπτώσει, ναι. Ναι, πρόσωπο. Ορίστε. Ναι, καλησπέρα κύριε Μιχαλόπουλο. Καλησπέρα σας. Χρόνια πολλά. Επίσης. Καλή χρονιά και υγεία. Επίσης. Και στους βάζουν πατέρες. Επίσης. Κύριε Μιχαλόπουλο, παρακολουθώ τακτικά την εκπομπή σας. Ναι. Εκπομπές σας γενικά. Ειλικρινά βλέπω ότι ενώ έχετε επιχειρηματολογία να ανεβάσετε πάρα πολύ το επίπεδο και την ποιότητα με το λόγο και την φράδια της ελληνικής γλώσσης, βλέπω ότι και εσείς πειραχθήκατε, είναι βριάσατε από τα επιχειρήματα των ή τις ομολογίες του Χατζηφώτη ή του άλλου του θεολόγου του υποτιθέμενου. Και μου φαίνεται και εσείς με τον τρόπο σας κατεβάσατε πολύ το επίπεδο και νομίζω ένας χριστιανός θα σκέπτεται να βλέπει τηλετόρα. Δικαίωμά του είναι. Εντάξει, δικαίωμά του και... Ναι. Δικαίωμά του είναι, ναι. Μιχαλόπουλε, αλλά έχω τη γνώμη... Γιατί θα σκέπτεται ο χριστιανός, για πέστε μου. Συγγνώμη, ας πω κάτι. Όχι, συγγνώμη, πέστε μου, δεν μου κάνετε τίποτα να μου ζητήσετε συγγνώμη. Ναι. Γιατί θα σκέπτεται ο χριστιανός να βλέπει τηλετόρα. Όχι, δεν θα βλέπει τηλετόρα, ή αν πρόκειται να ακούει από τα κάγκελα και το άλφα... Αυτό λέει ο Χατζηφώτης, κύριε μου. Δεν επιτρέπεται σε εσάς να το... Γιατί δεν επιτρέπεται σε εμένα. Εκεί μας πειράζει. Βεβαίως είναι. Γιατί μας πειράζει. Εκεί, ορίστε. Είναι χυδαίο αυτό. Χυδαίο είναι για να δώσουμε στον κόσμο ποιος είναι ο Χατζηφώτης. Τι λέει ο Χατζηφώτης. Πώς θα το εκφράσω δηλαδή. Κύριε Μιχαλόπλε, μπορώ εγώ μέσα στην οικογένειά μου να βάλω εφημερίδες οι οποίες, συγγνώμη το λέω αυτό γιατί πήγα και την πήρα την εφημερίδα, ναι. Οι άνθρωποι, σας το λέω ειλικρινά, και μόλις το είδα δεν μπορώ να την έκρυψα από τα παιδιά μου. Ναι. Δεν μου επιτρέπετε μέσα στο σπίτι μου, μέσα στο σπίτι. Πότε την πήρατε, γιατί ακόμη δεν έχει κυκλοφορήσει. Είδα την προηγούμενη που έχει απάντηση. Δεν έχει τέτοια πράγματα η προηγούμενη, δεν έχει αυτές τις συνομιλίες. Μητροπολίτη Μητυλίνης που λέει και τα λοιπά που έχει. Ποιο Μητροπολίτη Μητυλίνης. Δεν ξέρω, όχι Μητυλίνης, δεν ξέρω. Κοιτάξτε, ή κουβεντιάζουμε και ξέρουμε, ή δεν κουβεντιάζουμε και δεν ξέρουμε. Ναι, ο Μητροπολίτης που έχει γίνει σφουγγάρι, μάζω τα πισινά σου. Λοιπόν. Παρακάτω. Εγώ επιμένω ότι θα λέγονται τα πράγματα όπως λέγονται, εφόσον τα λένε αυτοί. Έτσι. Από εκεί και πέρα να μην τα λένε για να μην τα λέμε. Δημοσιογράφος. Δεν είναι θέμα δημοσιογραφία. Ακούστε, πατέρα μου Λατσιώτη. Ήρθε η ώρα να μαζευτούν πλέον. Όσοι επιχειρούν να λένε αυτά θα πρέπει να μαζευτούν. Διότι ο κύριος, ο αγαπητός αυτός τηλεθεατής που κόπηκε η γραμμή δεν ξέρω γιατί, λέει ότι δεν μπορεί. Εάν όμως του λέγανε για το δικό του το παιδί αυτό που είπανε για σας, όταν αφηγητούν εδώ πέρα ότι έχει πτυχίο φιλολόγου, όταν λένε ότι ο Μητροπολίτη Φωκίδος τα πιάνει, αν ήταν συγγενής του Μητροπολίτη Φωκίδος, τι θα γινότανε, μπορεί να μου πείτε. Θα είχαν ξεσηκώσει, τι έλα θα είχαν ξεσηκώσει. Εγώ ρωτώ, γιατί δεν τους ενδιαφέρει η ουσία του θέματος. Ότι υπάρχει μέσα στην Εκκλησία αυτή η διαφθορά. Ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι γκρεμίζουν την Εκκλησία και δεν την κτίζουν. Δεν την οικοδομούν. Οι οποίοι κατηγορούν. Και αυτός ο κύριος Χατζηφώτης το 1974 είχε κυκλοφορήσει την εκκλησιαστική αλήθεια με επικεφαλίδα. Παρατηθείτε μακαριότατε. Και η καρδιά και σε πταετίας έλεγε Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών. Και μετά επειδή δεν μπόρεσε να διώξει τον μακαριότατο τον Σεράφη. Και απόψε έλαβα ένα... Άρχισε το γλύψιμο το Σεράφη. Και απόψε έλαβα ένα ωραιότατο γράμμα από τον Μάνο Χάρη, τον πρώην διευθυντή της Αυριανής, που το λίγο το πολύ μου μιλάει ξεκάθαρα πράγματα και τέτοια πράγματα. Υπάρχει ένας λίβελος, φίλοι και φίλες, κάτω μου Λατσιώτη. Του αρχιμαντρίτη Μουλατσιώτη που είναι κοντά μας. Ποιος να τον έγραψε άραγε.
να θέσω αυτό το ερώτημα. Γνωρίζετε. Θα ήθελα να το αφήσω για την επόμενη κουμπή. Όχι, τώρα που είμαι εδώ, γιατί, εγώ πρέπει να πάω στο μοναστήρι μου. Δεν μπορώ να είμαι στην Αθήνα. Δεν μπορώ. Εσείς δεν έχετε κάποια υποψία? Με αυτά που έχουν γίνει υποψιάζομαι τους δύο αυτούς, αλλά είναι υποψία. Ναι. Κυρίως που λένε τόσα πράγματα. Ποιους από τους δύο, δηλαδή, δεν έχω πολλούς δύο πλέον. Αυτούς που λένε όλα τα υπόλοιπα, εις ναι. Βάρος μου. Ναι. Ο κύριος Μιχαλόπουλος. Ναι. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Ευχαριστούμε. Λυπάμαι κατά κάποιο τρόπο για αυτή την εκπομπή, διότι είμαι απλώς ένας πολίτης. Όλοι απλοί πολίτες είμαστε. Πολλά πράγματα που γίνονται μέσα στην εκκλησία. Όλοι απλοί πολίτες είμαστε. Λοιπόν, ήθελα να πω για το παππούλι που είναι καλόγερος. Ναι. Και έχει δύο-τρεις γυναίκες και πουλάνε κοποσκίνια και τέτοια πράγματα. Έχω πάει σε ένα μοναστήρι εκεί από πάνω που είναι η Αγία Κατερίνη, που πάμε προς την Καρδίτσα κάτω. Δεν ξέρω αν είναι ο ίδιος εκεί πάνω. Είναι ένα σωρό κουτιά. Κύριε, ακούστε. Ένα σωρό κουτιά. Ακούστε, ακούστε. πήρατε τώρα. Ένα λεπτό. Πήρατε και λέτε προς την Κατερίνη. Η Φωκίδα με την Κατερίνη, ξέρετε τι απόσταση έχει. Κάπου εκεί. Όχι, κάπου εκεί. Ακούστε, να μάθουμε γεωγραφία. Απέναντι. Να μάθουμε γεωγραφία. Σας παρακαλώ, ένα λεπτό, πατέρα μου, λέτε. Απέναντι από την Κατερίνη είμαστε. Είναι στη θάλασσα. Και είναι στο Αιγαίο, από εδώ. Όχι στη θάλασσα, αγαπητέ. Η Κατερίνη. Ναι, Αγία Κατερίνη. Πού είναι? Ένα μικρό εκκλησάκι. Αγία Κατερίνη, είναι. Ναι, σε ποια περιοχή είναι? Και από εκεί που πάμε είναι ένα μοναστήρι. Σε ποια... άμα δεν ξέρετε τι να πούμε τώρα, να κάνουμε υποθέσεις. Λοιπόν, είναι ένα σωρό κοτιά. Λοιπόν, και μπορούσα να τα μαζέψω. Σας ερωτώ το εξής, αφού δεν ξέρετε γιατί. Γιατί δεν ξέρετε, αφήστε να ανακύκλωστε τώρα, λοιπόν, αφού δεν ξέρετε που είναι. Γεια σας. Λοιπόν, ναι, δεν πρόκειται για εμάς. Ναι. Δεν έχουμε Αγία Κατερίνη εμείς. Λοιπόν, εγώ υποψιάζομαι τους κύκλους αυτούς. Τους κύκλους. Τον κύριο Μουστάκη πλέον. Ποιους άλλους να υποψιάσεις? Όταν γίνεται μια τέτοια συνομιλία, πλέον εκεί πέφτει η υποψία μου. Και άρα εμένα δεν μου αφήνεται δηλαδή το δικαίωμα να πω τη γνώμη μου στο επόμενο. Για να σας φέρουμε ξανά, σας δούμε. Αν το ξέρετε, εάν το ξέρετε, θα ήθελα. Τώρα και τα σχόλια είναι περισσότερα, γίνουν σε άλλη εκπομπή. Ωραία. Πατέρα, θα ήθελα εγώ να ρωτήσω τους τηλεθεατές, τους αρέσει να είναι μέσα στην εκκλησία άνθρωποι που γκρεμίζουνε, άνθρωποι που κατηγορούνε, που δεν έχουν το θάρρος προσωπικά να απευθύνουν. Να μου πει με έναν Χατζηφώτης είσαι βλάκας, που λέει. Μου το λέει. Στο τέλος. Να απευθυνθεί με ένα μουστάκι να μου πει ότι είμαι αγράμματος ή ο Παπαβαγγέλης. Τους αρέσει αυτή η δολοπλοκία, αυτή η κρυψίνια, αυτή η δολιότητα. Τους αρέσει τους τηλεθεατές να δουλεύουν τόσο υπόγεια κάποιοι μέσα στην εκκλησία και να πληρώνονται. Επιμένετε. Επιμένω, ναι. Εγώ καλώ δημόσια τον κύριο Ευσταθίου. Τον προϊστάμενο της αδελφότητος. Τον προϊστάμενο της αδελφότητος Σταυρός. Τον άνθρωπο ο οποίος πρέπει να στηρίζει εδώ πέρα και δεν ξέρω πόσο στηρίζει ή υποστηρίζει τον Κατιώτη, τον γέροντα του Κατιώτη, τον καλό να μας πει ή να θυμηθεί κάποια συνομιλία του με τον αρχιμαντρίτη, τον πατέρα Δανιήλ Αεράκη. Υπάρχει συνεργασία? Δεν ξέρω. Λέει Δανιήλ, δεν μου λες με το Λίβελο τι έγινε. Ο Δανιήλ ρωτάει αυτό. Ναι, Ευσταθίου. Τι έγινε, τι θες να γίνει, πού να ξέρω παιδάκι μου. Δανιήλ, με το Λίβελο τι έγινε, Ευσταθίου. Πού να ξέρω, τώρα απομένει μετά τις γιορτές να σταλεί και το δεύτερο ήμιση. Ντροπή τους. Το δεύτερο ήμιση. Έχει σταλεί το πρώτο ήμιση, να σταλεί και το δεύτερο ήμιση. Δεν τα λέω εγώ, Ευσταθίου τα λέει. Να έρθει ο κύριος Ευσταθίου. Και είναι προϊστάμενος της αδελφότητος Σταυρός. Δεν με ενδιαφέρει ποιος αδελφότητος. Κύριε Ευσταθίου και πατέρα Δανιήλ, θα ευρεθείτε στα ποινικά δικαστήρια. Πέρα από αυτό, να έρθουν εδώ να τα ώστε πούνε. Ώστε εσείς είστε συντάκτες. Κοιτάξτε να δείτε. Και σας πήρα κύριε Ευσταθίου τηλέφωνο. Και σας είπα και κάνατε τον ανήξερο. Κύριε Ευσταθίου και κάνατε τον ανήξερο. Τα κουτάκια τον πήρεσαν. Και πήρα και τον κύριο Μουστάκη όταν εστάληκε.
και να αποκαλύψω κάτι, παρακαλώ. Δεν θέλω να το αποκαλύψω. Το τι μου είπε ο Μουστάκης. Λοιπόν, να το πείτε. Πού να ξέρω τώρα από μένει μετά τις γιορτές να σταλεί και το δεύτερο ήμιση. Ντροπή σας. Δανιήλ, από αυτούς που το παρέλαβαν δεν έμαθες τίποτα. Ευσταθίου, δεν έμαθα από κανένα παιδάκι μου, δεν μιλάω με ποιον να μιλήσω. Δανιήλ, κανέναν, Ευσταθίου, τι άλλο έχεις να μου πεις αξιόλογο. Έκανες 7 ή 8 ομιλίες, ακολουθείς την ομιλία. Δανιήλ, το θέμα είναι ότι λεφτά δεν έφερα από τη Ρόδο. Εκεί που, γίνεται, εκεί που θέλει ο πατήρ Δανιήλ Αεράκης να δύσει τη Μαρία, να τη δύσει αγόρι, να τη δύσει άντρα, να την πάρει κοντά του. Αυτά για τις άλλες εκπομπές. Κατάλαβα, τα απόψε σου λέω τα κάλαντα. Μετά θα τους διαβάσω και το μνημόσυνο. Ανάψω το μεγάλο πολυέλαιο που λέτε κι εσείς και θα τους ανάψω μνημόσυνο εγώ. Θα τους κάνω μνημόσυνο εδώ πέρα. Γιατί οι λαϊκοί μπορεί να κάνουν τι θέλετε. Εσείς φοράτε το ράσο ή θα το φοράτε άξια ή θα πάτε στα σπίτια σας. Ξεκάθαρα πράγματα. Είναι εντελώς. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι λεφτά δεν έφερα από τη Ρόδο. Λεφτά, πρετσεδούρα, Ευσταθίου. Έφερες εσύ και λεφτά τώρα, άστα, δεν τα λες. Δανιήλ, θέλω αύριο να πληρώσω 700.000 για το χαρτί και δεν έχω φράγκο. Ευσταθίου, εσύ τώρα θα τα βρεις εσύ. Και συνεχίζουν άλλα τα οποία είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να μας πει εδώ πέρα αρθεί ο κύριος Ευσταθίου, να μας πει αυτή την απάντηση. Πού να ξέρω τώρα απομένει μετά τις γιορτές να σταλεί και το δεύτερο ήμις. Εγώ περαμένω αυτό, το ερώτημα είναι. Θα φτάσουμε και σε κάτι άλλα ερωτήματα με άλλα πρόσωπα τα οποία... Λιδωρούν! Λιδωρούν το κατιώτη, τον γέροντα αυτό. Δεν ξέρω ακόμη, αφήστε με μου τα... Α, όχι, δηλαδή φορέσατε πετραχίνι και ερχόσατε απόψε να μου πάρετε όλες τις ειδήσεις. Σας παρακαλώ, εσείς ως αρχαιότερος, προστατεύσετε με. Προστατεύσετε με. Ή πείθεστε της ηγουμένης, επειδή είναι ηγούμενος. Λοιπόν, εδώ είναι τρομακτικά τα πράγματα. Θα βγει και ένα ωραίο βιαράκι, ξέρετε τι ωραίο βιαράκι βγαίνει, ορίστε. Καλησπέρα κύριε Μιχαλόπουλε. Γεια σας. Πολλά και καλή χρονιά. Επίσης. Είναι ευχές πατέρες, πατήρ Μάξιμος, Βαρβαρίες. Μάλιστα καλά. Μάλιστα. Τι κάνετε. Τι να κάνουμε εδώ. Καινούργιες αποκαλύψεις κύριε Μιχαλόπουλε. Τι να κάνουμε εδώ, όλα είναι καλά. Μάλιστα. Πάντως για να είμαι ειλικρινής κύριε Μιχαλόπουλε για πατέρες, δεν εκπλήττομαι καθόλου με όλα αυτά από τα οποία βγάζετε στην επιφάνεια και βέβαια και τα υπόλοιπα που θα βγάλετε στις επόμενες εκπομπές από ό,τι άκουσα. Διότι... Τι να εκπλήδεσαι πατέρα Μάξι, εσένα σε είπαν ότι δεν είσαι καλόγερος, ότι δεν έχεις δουλειά στο Άγιο Όρος, ότι δεν ξέρεις που πέφτει το Άγιο Όρος, ό,τι και μας πλάκωσες μια μέρα εδώ πέρα με τα χαρτιά της Ιεράς Επιστασίας, της Ιεράς Συνόδου, το ένα το άλλο, ότι και καλόγερος είσαι και στο Άγιο Όρος έχεις κάτσει 2-3 χρόνια και εκείνο και εκείνο και εκείνο. 8 χρόνια, 18, 8 μήνες, τι σημασία έχει. Εδώ λέγανε ότι είσαι καλόγερος. Από εκεί και πέρα τι να πούνε, ας πούμε, τίποτα, όλα αυτά τους πειράζουν γύρω από τη συνθήκη του Σέγγεν. Εάν δεν είχατε κάνει αυτόν τον αγώνα, αν δεν είχαμε κάνει αυτόν τον αγώνα, γιατί και για μένα ναι, λένε, ξελένε, τι να κάνουμε. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, αν δεν είχαμε κάνει αυτόν τον αγώνα, όλα θα ήταν μελάτα και ξυδάτα που λένε στο χωριό μου. Βλέπω. Τώρα λοιπόν μπλοκαριστήκανε τα πράγματα. Αφού μπλοκαριστήκανε και τα βάζουν αντίον μας, αφού κάνουν λιβέρους, δεν κάνουν μόνο για τον πατέρα μου Λατσότη. Θα κάνει και για τον πατέρα Καλύβα, θα κάνει και για σένα, θα κάνει και για μένα, θα κάνει τον πάντα σου. Ξέρετε για πόσους αρχιμανδρίτες από παλαιά αναζητείτε ποιος είναι ο λιβελογράφος, ποιοι γράφουν λιβέλους και δεν ξέρετε απόψε τι βγάλατε στον αέρα. Από το 60 ψάχνουνε οι εκκλησιαστικοί κύκλοι να βρούνε ποιοι είναι οι λιβελογράφοι. Ξέρετε εγώ ένα άλλο που λέω ότι δεν είναι ο Καντιώτης πριν 15 χρόνια που... Ήτανε νέος, ετώ άνθρωπος, είναι πάρα πολύ γέρος, να τους πλακώσει με την πατερίτσα και να τους φέρει δέρνοντας από τη Φλόρινα, να τους περάσει και από το Ρίο Αντίριο κολυμπώντας και να τους φέρει μέχρι τη Λαμία, τους πάει μέχρι τη Λαμία και να τους απαρατήσει στις Θερμοπύλες. Θα τους περάσω να βρουν στις Θερμοπύλες, ξέρετε γιατί το λέω για Θερμοπύλες, να βρουν τον Εφιάλτη, να πάνε να καθίσουν με τον Εφιάλτη την Προδοσία. Εδώ προδίδουν άνθρωποι, άνθρωποι του Καντιώτη, τον προδίδουνε, τον λιδωρούνε, τον ηρωνεύονται. Άνθρωποι οι οποίοι σιτίζονται από τον Καντιώτη σήμερα. Παιδιά του Καντιώτη κύριε Μιχαλό. Λοιπόν, πατραλίες. Άνθρωποι σιτίζονται του Καντιώτη. Πατραλίες. Λοιπόν, δεν ξέρω, θα ρωτήσω ένα λεπτό. Λευτέρη μέσα από το στούντιο μπορώ να σε ρωτήσω. Έχουμε ώρα ακόμα. Ποια εκπομπή ακολουθεί. Του κυρίου Σπυριδάκη. Α, του κυρίου Σπυριδάκη. Δεν μπορούμε να πάμε βήμα. Μάλιστα. Θα ήθελα να πω κύριε Μιχαλό, να πείτε. Στο
στον προηγούμενο τηλεθεατή, ο οποίος είπε ότι κακώς κάνετε και βγάζετε αυτά στον αέρα και ότι μολύνονται τα σπίτια τους κλπ. Θέλω να πω μέσα από την Αγία Γραφή, η οποία λέει ότι ανάγκη γάρ τα σκάνδαλα ερθεί. Πρώτο. Δεύτερο, λέει ο Απόστολος Παύλος, δι γάρ και αιρέσεις εν ημίν, είναι εδώ και μη φαίνεται. Και η Αγία Γραφή ποτέ δεν απεσιώπησε πολλές πτώσεις, ακόμα και μεγάλων προφητών και Αγίων. Κοιτάξτε να δείτε, αυτά είναι αυτά τώρα, ότι να ακούσουμε και να ξανακούσουμε, ας πούμε, τα παιδιά τώρα προστα... Ποια παιδιά να προστατεύσουμε, κύριε, τώρα. Εδώ πάνε, εδώ πάνε σε ένα περίπτερο και βλέπουν 10.000 περιοδικά με ξεβράκοντες, με τραβεστή, με το ένα, με το άλλο. Ναι. Τους πειράξανε αυτό και οι εφημερίδες, ας πούμε, όλοι αυτοί οι θεοσεβούμενοι, θεοσεβούμενοι εντός αγωγικών, οι περισσότεροι με τα μουστακάκια θεολογίζοντες και με τους κότσους και με τις, και με τις, και με τις μακριές φούστες, ξέρετε τι εφημερίδες διαβάζουνε. Εφημερίδες βέβαια μεγάλης κυκλοφορίας, οι οποίες έχουν ό,τι ξεβράκοντες υπάρχει και στις τελευταίες σελίδες έχουν τις πουτάνες, οι οποίες δεν έρχονται στο χώρο σου, ας πούμε. Λοιπόν. Και δεν παίρνουν ούτε την αιστεία ούτε την ελεύθερη ώρα να τη διαβάσουν, ας πούμε. Έτσι. Δεν αφήνουμε τις υποκρισίες, ας πούμε. Να αφήσουμε τις υποκρισίες. Εγώ τα λέω προς πάσα κατεύθυνση. Να αφήσουμε τις υποκρισίες. Να αφήσουμε τις υποκρισίες. Γιατί και τα τέπη, και τα τέπη ακόμα, και τα τέπη ακόμα την ήξεραν την ιστορία. Την είχα καταγγείλει από πολύ καιρό εγώ. Και δεν μιλούσανε τότε για τα τέπη. Και ήταν ήδη και οι ίδιοι. Και πηγαίναμε και βλέπαμε τόνους τον Ορθόδοξο τύπο μέχρι εκεί πάνω. Ποιος πήγαινε τον Ορθόδοξο τύπο? Ποιος αγόραζε τόνους τον Ορθόδοξο τύπο και τον πήγαινε εκεί πέρα? Μπορεί να μου πείτε. Και ήξερε ο Ορθόδοξος τύπος. Και ο Ερμολαόπαλα, όπως λένε εδώ πέρα, ο κύριος αυτός ο οποίος κρύβεται και υποστηρίζει. Και υποστηρίζει τον Μελέτιο που έχουν αναστατωθεί δεσποτάδες, και ο Νικόδημος, ο πρώην Αττικής, πάω να τον λέω Αττικής και Μεγαρίδος πλέον, ο πρώην Αττικής. Και ο πατήρ Δανίλη, λοιπόν, υποστηρίζει τον Μελέτιο. Λοιπόν, και ο Μελέτιος είναι, είναι δεν κύκλωμα, είναι κύκλωμα. Λέω, κύκλωμα. Λέω για τον Νικόδημο, γιατί δεν βγαίνει ο Νικόδημος να αποκηρύξει το βιβλίο του Μελέτιου, μπορείτε να μου πείτε. Και τους έφτιαξε ο Φωκίδος, η Φώκια, η Ζωικιά. Για καλέ άντες. Για καλέ άντες. Κλείνοντας, κύριε Μιχαλόπουλε. Κλείνοντας, βεβαίως, κλείνοντας, ο πατέρας Εμμανουήλ Καλύβας. Έχω κάτι να πω. Δεν είπε τίποτα. Αγόρευσα εγώ, αγόρευσε ο πατήρ μου Λατζός αγανακτισμένος και δικαίως. Και θέλω να πω, κύριε Μιχαλόπουλε, και τούτο. Γράφουν στα περιοδικά τους τόσον ο Δανίλα Αεράκης, όσον και ο κύριος Ευσταθίου, ότι πολλοί παπάδες χρηματίζονται και αυτοί μας μάθανε. Σε αυτουνού τα κηρύγματα πήγαινα, γι' αυτό εκπλήσωμαι. Παιδί του κατηχητικού τους ήμουνα. Δεν πειράζει. Λοιπόν, και λένε, και το, και λένε ότι πλουτίζουν. Πλουτίζουν και τις αφρίζουν. Μα εδώ φτάσανε για το Σωτηρόπλο και λένε αυτά τα πράγματα. Και, λένε, και λέει λεφτά δεν έφερα από τη Ρόδο. Δηλαδή, γιατί πηγαίνει συχνά ο Δανίλης στη Ρόδο και κηρύττει. Λοιπόν, δηλαδή πηγαίνει για να φέρει λεφτά, όχι για να κηρύξει Χριστό. Και μας έμαθε ο Δανίλη Αεράκη τα κηρύγματα δωρεάν θρησκεία. Και τολμάει και λέει τώρα ότι δεν έφερα λεφτά από τη Ρόδο. Εάν αυτό, με συγχωρείτε, μου έχει φύγει το έδαφος από τα πόδια. Μην εκνευρίζεστε, έτσι εκνευρίζομαι. Όχι, δεν εκνευρίζομαι. Έτσι εκνευριζόμουν και εγώ και πήγα στο Ωνάσιο. Θα πάτε εγκεφαλικό απόψε. Και πήγα στο Ωνάσιο, έτσι ας πούμε. Εγκεφαλικό. Λοιπόν, ενώ αυτοί έχετε δει κανένα... Γιατί που... και τον Ευσταθίου και τον Αεράκη... Για τον Ευσταθίου, δεν τον Ευσταθίου, ισχύει αυτή η συνομιλία η οποία έγινε. Η οποία έγινε μεταξύ τους. Να μας πει ο κύριος Ευσταθίου που ξέρει για το άλλο ίμιση. Τι εννοεί το άλλο ίμιση, μήπως εννοεί. Θα το στείλουμε κι άλλοι. Λοιπόν, ωραία, να μας το πει ο άνθρωπος. Γιατί αν δεν μας το πει, αν δεν μιλήσει, είναι κατηγορούμενο, το ξέρει αυτό. Όχι, θα τον πάω εγώ κατηγορούμενο. Λοιπόν, θέλω παρακαλώ από μαγνητοφωνημένα όλα. Θα σας τα δώσω. Να προσθέσω κάτι τώρα εγώ. Θα τους πω εγώ κατηγορούμενο. Θα προσθέσετε για να κλείσει και εκπομπή. Ναι. Περιμένε ο άλλος. Θέλω να απαντήσω στον σκανδαλιστέντα τηλεθεατή. Και την Αγία Γραφή κατηγορούν σαν σεξολογικό βιβλίο, δήθεν. Τι σκάνδαλο, ότι έχει εγκλήματα κλπ. Είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Εδώ νομίζω υπήρξε η ευπρέπεια και η κοσμιότητα. Φυσικά αυτά που γράφουν αυτοί εκείνα τα βρίσκουν οποιαδήποτε ώρα να ανοίξουν την τηλεόραση. Μα η τηλεόραση που είναι ανοιχτή, αυτή τη βομολογία περνάει και τρεις χειρότεροι. Επομένως, εδώ δεν προβάλλουμε βομολογία, αλλά αναιρούμε τη βομολογία αυτών των βομολόχων, δίθεν εκκλησιαστικών ανδρών, των ψευτεράδων, των υποκριτών, οι οποίοι δεν έχουν το θάρρος να επωνύμως και παρησία να ελέγξουν. Και εμένα και τον πατέρα Νεκτάριο και τους άλλους. Κάποτε πρέπει να βγούμε στη φόρα να λέμε, κύριε. Όποιος θέλει να ελέγχει, θα ελέγχει με τη φωνή του και την υπογραφή του. Ακριβώς. Λοιπόν, σας ευχαριστώ. Να σας πω και κάτι άλλο. Εμένα δεν με δίωξαν μόνο για τη Σέγγεν.
από το σύνταγμα της Εκκλησίας. Με δίωξαν και για την νέα τάξη των πραγμάτων την οποία καταγγέλλω τακτικά. Με δίωξαν για την προδοσία του έθνους από πολλούς παράγοντες και από την Εκκλησία η οποία κοφεύει και εφησυχάζει. Και δεν αντίδρα στην προδοσία των εθνικών θεμάτων. Με δίωξαν και για την Ορθοδοξία την οποία υποστηρίζω και κατήγγυλα την προδοσία κατά της Ορθοδοξίας και από Πατριάρχες και από Επισκόπους. Με δίωξαν για την ηθική σύψη την οποία καταγγέλλω. Και δεν χαρίζουμε σε κανένα. Με δίωξαν... Γιατί αναφέρεστε τώρα για αυτά, πατέρα. Ναι. Με δίωξαν... Σας δίωξαν με απλά λόγια. Διότι είστε ο Εμμανουήλ Καλύβας. Όλα αυτά και 10.000 Άραβος Αμβούεν συνθέτουν την προσωπικότητά σας. Όπως το ίδιο είναι και με τον πατέρα μου Λατσιώτη. Γι' αυτό κυνηγάνε τα πράγματα. Να τα κυνηγάνε, να έρχονται να τα καταγγέλνουν, να έρχονται να τα λένε, να τα λένε αντρίκια και παλικαρίσα. Όποιος κρύβεται πίσω από ανώνυμα, όποιος κάνει όλα αυτά, είναι κορίτσαρος για μένα και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Αφού σας ευχηθώ χρόνια πολλά και καλά, το θέμα είναι βράζει πάρα πολύ σε καζάνι η γίδα εδώ, είναι μεγάλη γίδα εδώ, είναι τράγος μεγάλος, ο οποίος κινείται. Πήγε φίλες, τελευταία εκπομπή, αφύλακτη διάβαση, για το 1997. Γεμάτη από αγανάκτηση, γεμάτη από φρικιαστικά πράγματα που ακολουθούσαμε, τα τηλέφωνα έξω χτυπάνε, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε, είναι, η επόμενη ώρα είναι ακαζαρισμένη από το πρόγραμμα. Εύχομαι ό,τι καλύτερο. Και πάνω απ' όλα, μια και εγώ επέστρεψα από το θάνατο, εκείνες τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου, μετά από την γνωστή πολύ ωραία εγχείρηση, τη μεγαλύτερη που έγινε στον Άσιο, σε θέματα καρδιάς, σας λέω ένα μόνο μετράει, η υγεία. Και η υγεία έρχεται αφού έχεις μέσα σου το Θεό, αφού έχεις μέσα σου την πίστη, αφού έχεις μέσα σου την αλήθεια και το φως. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μου λένε ότι έχουμε τον κύριο Ευσταθίου στο τηλέφωνο, ναι. Ορίστε. Ναι, ορίστε. Ορίστε. Ποιος είναι παρακαλώ, με ποιον μιλώ. Ποιον πήρατε, τον κύριο Μιχαλόπουλο. Είστε ο κύριος Γρηγόρης Μιχαλόπουλος. Ναι. Λέγομαι Ευσταθίου Σωτήριος, με γνωρίζετε. Βεβαίως σας γνωρίζω. Και μεταδώσατε χωρίς να επαληθεύσετε κάτι μαζί μου σήμερα απόψε. Εγώ ακούω τη φωνή σας. Μεταδώσατε, αναφέρατε το όνομά μου χωρίς να επαληθεύσετε να ζητήσετε κάποια εξήγηση. Εγώ δεν ζητάω εξήγηση. Ναι. Σας πληροφορώ και να το μεταδώσετε στο κοινό, ναι, ότι μετά την πρωτοχρονιά με δικηγόρο σας ζητώ την βιντεοκασέτα την απόψινή και σας εγκαλώ στα ποινικά δικαστήρια. Με τα χαράς ξεχωριστής. Μέτρα. Αυτά τα οποία... Με τα χαράς ξεχωριστής. Και εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας αυτού πέρα που, ναι, είχατε απόψε στην εκκλησία. Εδώ δεν είναι αυτού πέρα. Ναι, τι είναι. Να εκφράζεστε ελληνικά. Αυτού πέρα δεν υπάρχει ελληνική λέξη. Στο κανάλι σας. Στο κανάλι, ναι, το κανάλι, το οποίο γνωρίζετε πολύ καλά εσείς. Εσείς ένας δόκιμος δημοσιογράφος. Δεν είμαι δόκιμος δημοσιογράφος πλέον. Δόκιμος δημοσιογράφος. Λοιπόν, τα ανακαλείτε κύριε Σταθίου, δεν είναι δικά σας. Είπατε. Δεν είναι δικά σας. Δεν είναι τίποτε δικά μας. Ωραία. Καμία... Το δεχόμαστε. Το δεχόμαστε. Και τα αποδοκιμάζαμε τα... Ωραία. Το δεχόμαστε. Καθώς και εσάς όλους που αναφέρετε το όνομά, λοιπόν, μου και είναι ντροπή. Το αδεχόμαστε. Δεν είναι δικά σας. Εγώ σας ζητώ την επομένη της πρωτοχρονιάς. Ναι. Με δικηγόρο ζητώ την βιντεοκασέτα. Δεν είναι ανάγκη να βάλετε δικηγόρο. Να έρθείτε να σας τη δώσουμε. Να την ετοιμάστε και θα στείλω άνθρωπο. Ναι, λοιπόν. Να στείλετε άνθρωπο να την πάρετε. Να την πάρω και, ναι, προσφύγω. Θα υπερασπιστώ την τιμή και την υπόλοιψή μου. Μάλιστα. Ότι πρέπει να εξετάζετε αυτά τα οποία σας σερβίρουν αυτού πέρα οι διάφοροι. Δεν είναι διάφοροι κατά πρώτον. Διάφοροι είναι, διάφοροι. Γιατί είναι διάφορος ο Εμμανουήλ Καλύβας. Για τα ελαττήρια. Είναι διάφορος ο Εμμανουήλ Καλύβας. Για τα ελαττήρια. Να μου απαντήσετε. Είναι διάφορος ο Εμμανουήλ Καλύβας. Από κάποια πλευρά είναι διάφορος. Γιατί είναι διάφορος. Ναι, είναι διάφορος. Γιατί είναι. Θα τα πούμε άλλη φορά. Λοιπόν, να τα πούμε όποτε θέλετε. Λοιπόν. Εγώ απειλές δεν εγνωρίζω. Λοιπόν. Να το έχετε υπόψη σας. Σας παρακαλώ. Δεν με παρακαλείτε τίποτα. Κύριε Μιχαλόπουλε, με συγχωρείτε. Ναι.
Είπατε ότι έχετε κασέτες μαγνητοφωνημένες. Μάλιστα. Είναι η φωνή του κυρίου Ευσταθίου. Βεβαίως. Είναι η φωνή του κυρίου Ευσταθίου. Λοιπόν, να έρθει εδώ να μας τα πει. Άρα ψεύδεται. Να έρθει εδώ να μας τα πει ο κύριος Ευσταθίου. Ψεύδεται ασύστομα. Και εγώ τέλειες εγκλήσεις δεν τις καμπαριάζω. Για να μην γυρίσω πίσω σε μπεδεσποτάδες που είχα δικαστήρια και τόνα και τάλο. Φτάσαμε σε φετία και πώς αθώθηκα. Λοιπόν, πήγε φίλες, άλλη μια φύλακτη διάβαση έφτασε στο τέλος της. Είναι η τελευταία του 1997. Θα γυρίσουμε το 1998. Και εγώ δεν έμαθα να ζητώ τη γνώμη πριν κάνω κάποια εκπομπή κανενός. Κανενός. Και γι' αυτό κατά διάρκεια της επταετίας, όταν υπήρχε η σφραγίδα της λογοκρισίας, εγώ δεν δούλεψα σε ημερήσια εφημερίδα, σε καμία εφημερίδα, και για να ζήσω έκανα τον τυχοκολλητή. Εάν ο κύριος Ευσταθίου λέει ότι ο εκπρόσωπος του κυρίου του Καδιώτη, Αγουστίνου Καδιώτη, λέει ότι δεν είναι δική του η φωνή, τον καλώ εδώ να έρθει. Και εγώ δικηγόρους και κόλπα και θα μου δω και καλά, δεν τα σηκώνω τέτοια πράγματα, ξεκάθαρα πράγματα. Να κάνει, να πάει, υπάρχουν δικαστές σας Αθήνα. Να βάλετε και στον αέρα. Να πάει ότι υπάρχουν δικαστές σας Αθήνας. Να τα πει όπου θέλει, να πάμε σε έσως τριμελών. Για να τελειώνουμε πλέον. Να τα αφήσουνε αυτά. Αυτά να τα αφήσουνε. Οιοσδήποτε. Λοιπόν, και οι από αυτοί, τι είναι από αυτοί. Αναστήματα του Καλύβα και του άλλου διπλανού μου, του πατρός Μιλαλός, να τα αφήσουνε αυτά που ξέρουνε. Είτε είναι κατιωτική, είτε είναι ζωική, είτε εσωτερική, ας πούμε. Εντάξει. Και αν θέλει ο κύριος Ευσταθίου, πάμε και παρακάτω. Πάμε και παρακάτω. Στη συμπεριφορά ορισμένων κατιωτικών εναντί του Σωτηρόπλου. Αν θέλει και άλλες παρακάτω προεκτάσεις. Λοιπόν, ας καθίσουμε καλά, αφού λέει ότι δεν είναι δικά του, εμείς δεχόμαστε ότι δεν είναι δικά του. Μπορεί να έρθει εδώ, αν τον καλέσουμε, να βάλουμε την κασέτα, γιατί δεν λέει ένα ναι, ένα όχι, είναι μια ολόκληρη συνομιλία, να ακούσουμε, να μας πει εάν είναι η φωνή του ή όχι. Και τότε ταπεινά να του ζητήσουμε συγγνώμη. Και τι είναι αυτό, θα κάνω ασφαλιστικά μετά που σου λείπουν λοιπόν εκατομμύρια. Κάνω ασφαλιστικά μέτρα, τα ξέρουν όλα αυτά, τα αποκτήσαν αμέσως. Ασφαλιστικά μέτρα, κάνω ποινικά δικαστήρια και το ένα και το άλλο. Εάν δεν τα φοβόμαστε εμείς. Φίλοι και φίλες, καλή σας νύχτα και ένα καλό, γεμάτο υγεία και λεβεδιά 1998. Γεια σας.